Στο χώρο θα δούμε περισσότερα με την έναρξη του ματς. Διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Μιχάλης Γερμανάκος, βοηθή του η κύριε Ακριβώς και Βασάλος. Με διαιτητή τον Μιχάλη Γερμανάκο, φέτος ο Άρης δεν έχει χάσει παιχνίδι. Μια ισοπαλία εκτός έδρας στη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στην Καλαμαριά 0-0 και μια νίκη εντός έδρας απέναντι στην Ξάνθη την 12η αγωνιστική με 2-0. Το αγαπημένο σκορ του Άρη φέτος, το 2-0. Έχει τρεις συνεχόμενες νίκες, όλες με το ίδιο σκορ. Ένα σκορ που θα ήταν καλό για την απόψινη βραδιά. Είναι ένα καθαρό σκορ καταρχάς το 2-0, γιατί το 1-0 μπορεί να δεχτεί ένα γκολ στα τελευταία λεπτά. Λοιπόν, οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε και ποιοι είναι στους πάγκους. Στον Άρη, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Χαλκιάς και οι υπόλοιποι Κουλουχέρης, Κολτσίδας, Τιάγκο Ζεντίλ, Χαβίτο, Κάλβο και Χρήστη Βαγγέλη. Για τον Λεβαδιακό, στον πάγκο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Καρακώστας και οι Ρέγες, Ποπόφ, Παστός, Παβιό, Κρουπή και Μουλόπουλος. Να πάμε και στους πάγκους των δύο ομάδων για να πάρουμε και μια γεύση από τις απώλειες που έχουν οι δύο ομάδες για την αναμέτρηση. Ας ξεκινήσουμε από τον πάγκο των γηπεδούχων, από τον Τάσο Πακλατζή που είναι επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ απόψε. Τάσο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο και πάλι. Καθώς ο Μπάγκεβιτς σήμερα δεν έχει τρεις ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του, δύο τιμωρημένους, τον Ρονάλντο Γκιάρο που εκτεί δεύτερη αγωνιστική ποινή και τελευταία, και τον Τιόγκο Σιστόν, αλλά και τον τραυματία Νάτσο Γκαρσία, ο οποίος στην προπόνηση της Πέμπτης ένιωσε ένα τράβηγμα στον δικέφαλο και τέθηκε νοκάουτ. Από το σημερινό παιχνίδι θα απουσιάσει πιθανότατα 2 με 3 εβδομάδες ο Βολιβιανός διεθνής μέσος του Άρη, που στάθηκε και πάλι άτυχος. Αυτές είναι οι απουσίες. Υπάρχει και ένα πρόβλημα με τον Τόνι Κάλβο. Δεν θα τον χρησιμοποιήσει κατά τα φαινόμενα σήμερα ο Μπάγκεβιτς. Τον έχει στην αποστολή, αλλά προληπτικά θα τον κρατήσει έξω. Πολύ ωραία εικόνα και του Πατρίκ Τιμπαλά. Εδώ είναι ο Μπάμπης Τενές, πρώτη του παρουσία στον πάγκο του Λεβαδιακού. Πάμε και στον πάγκο των φιλοξενούμενων, στο Στέλιο Σωτηρόπουλο, για να δούμε τις απουσίες. Στέλιο. Ναι, Ηλία, ντεμπούτο λοιπόν για τον Μπάμπη Τενέ. Όμως οι απώντες είναι οι τραυματίες Ρούσεφ, ο οποίος είναι γνωστό πως έχει χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν, Μπασαλάλη και Πιέτρα, ενώ τιμωρημένοι Σίντσελορτς, Εμεράν, Δία, Εμεράν, συγγνώμη, Δία, Φιρινίδης, Τσέλος και Βασιλείου έμειναν εκτός αποστολής στη Λιβαδιά, Ηλία. Όλα έτοιμα λοιπόν για την σέντρα στο παιχνίδι. Περιμένουμε το σφύριγμα του Μιχάλη Γερμανάκου για την εκκίνηση της αναμέτρησης. Ο κύριος που έχει την μπάλα στα πόδια του είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα στον πρώτο γύρο, του ο Εντουάρντο Μοντόγια, ο οποίος είχε πετύχει και τα δύο γκολ στη νίκη του Λεβαδιακού με 2-0 απέναντι στον Άρη. Πολύ ωραίο το κλίμα στο Κλεάνθης Βικελίδης και ας ελπίσουμε όλα να κυλήσουν ομαλά. Σέντρα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Να έχει την μπάλα σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του μάτς. Χωρίς φάουλ το μαρκάρισμα. Τον σας ο Διαμάντης, ο Κόκε στις πρώτες του κινήσεις με την μπάλα. Αλλάζει με τον Αουρέλιο. Είναι ο Ζησόπουλος. Λάθος. Η μπάλα καταλήγει στον Πρίτα. Ο Ίβιτς φέρνει την μπάλα δεξιά. Αλλάζουν παιχνίδι οι γηπεδούχοι. Νέτο. Δεν πέρασε η παλιά του, αλλά μένει στην κατοχή του. Πρίτας. Παλιά του είναι πολύ έξυπνη για τον Φελίπε. Αυτός δεν θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Μπάλα καταλήγει άου. Οπότε πάμε στο Στέλιο Σωτηρόπουλο, γιατί έχουμε μία αλλαγή στην διάταξη του Λεβαδιακού στο γήπεδο. Στέλιο. Μία αλλαγή, Λία, η οποία έτσι κι αλλιώς αναμενόταν, θα λέγαμε, ήλιο ο Λεωνάρντο αριστερά και ο Διαμάντης δεξιά ως χαφ. Ούτως ή άλλως οι δύο παίκτες εναλλάσσονται στις θέσεις αυτές. Απ' την άλλη ο Άρης νομίζω ότι παίζει 4-3-3 με κορυφή το Κόκκι, από τη μια πλευρά τον Αμορόζο και από την άλλη τον Φελίπε, με δύο αμυντικούς χαφ και έναν πιο επιθετικό που είναι ο Ίβης από τους δύο. 4-3 είναι καθαρά. 4-3-3. Μπορεί να περάσει και κάθε τις μπαλιές, να οπωσδήποτε βοηθήσει και στο σκοράρισμα. Έχει πιο επιθετικό ρόλο από τους άλλους δύο, που είναι οργανωτές και κόφτες της ομάδας. Ενώ από την άλλη πλευρά... Από εκεί πέρα περισσότερο με 4-5-1 μου μοιάζει, γιατί ο Τιμπαλά περισσότερο μαρκάρει τον Αουρέλιο δεξιά, στη δεξιά πλευρά. Δεν παίζει κορυφή μαζί με τον Μοντόγιο. Ο Μοντόγιας μόνος του είναι κορυφή. Μετά τα πρώτα δευτερόλεπτα να πούμε ότι ο Διαμάντης δεν είναι καν στο δεξιάκρο, είναι πιο κεντρικά. Όχι, θέλει να κερδίσει το κέντρο και έχει 3-3, δεν θέλει να έχει μειονέκτημα στον άξονα και παίζει με δύο από τα πλάγια, οι οποίοι κάνουν και αμυντικές δουλειές και στην ουσία όταν αμήνεται είναι με 5 χαφ.
Γιατί τον Τιμπαλά το βλέπω να έχει άλλο ρόλο, γιατί πάντα σημασία δεν έχει αν παίζει επίθεση, τι θέση, τι κάνεις μέσα στο γήπεδο, έχει σημασία. Τουλάχιστον από τις πρώτες κινήσεις του Λεβαδιακού, πάντως φαίνεται ότι θα πρεσάρει ψηλά, δεν έχει μείνει πολύ πίσω να πρεσάρει. Ίσως βοηθήσει αυτό στο να δούμε καλό θέαμα στο παιχνίδι. Ο Άρης κέρδισε ένα πλάγιο, παρατηρήσεις από τον κύριο Γερμανάκο για τα μαρκαρίσματα στην περιοχή. Πρίτας. Αουρέλιο τη σέντρα χαμηλά, ο Κόκκι το κοντρόλ, δεν το έκανε καλά. Μπάλα πάει μακριά. Παδόπουλος δυνατά με τον Τιμπαλά, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Αουρέλιο, σωστά το πλεονέκτημα, Πρίτας για τον Ίβιτς και πάλι Πρίτας. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Νεμπεγλέρα. Το σπερνάει για τον Φελίπε, σέντρα με τη μία για τον Αμορόζο. Ψηλά ο Παρασκευαίδης και η μπάλα στον Λεωνάρντο. Καλή σκέψη από τον Λεωνάρντο, ο Λουμπούτης βάζει την προβολή και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Παλιά για τον Μοντόγια, αλλά εκεί είναι στην κατάλληλη θέση ο Παπαδόπουλος. Και κουβαλάει την μπάλα αρκετά μέτρα. Χρειάζεται βοήθεια τώρα. Δεν υπήρχε κανείς. Θεοδοσιάδης κέρδισε, αλλά έκανε λάθος και αυτός. Νεμπεγλέρας. Για τον Νέτο, τέταρτο λεπτό στην αναμέτρηση. 24η αγωνιστική της Super League. Άρης Λεβαδιακός στο 0-0. Ίβιτς, Φελίπε, εναλλαγές θέσεων στην επίθεση του Άρη. Τώρα ο Φελίπε είναι στην κορυφή με τον Κόκκι δεξιά. Λεωνάρντο. Κίνηση από τον Διαμάντη. Κέλεμεν σιγά σιγά δίνει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Πιστεύω ο κύριος Στενές, επειδή γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Άρη, είναι προσαρμοσμένος στα πλάνα του πάνω στο παιχνίδι του Άρη και παντού θέλει να είναι ζευγάρια. Γι' αυτό έχει τρεις στη μέση και τρεις, ένας κορυφή και δύο από τα πλάγια για να υπάρχουν παντού ζευγάρια και έχει ένα παραπάνω φυσικά στην άμυνα που παίζουν 4-3. Αν μη τι άλλο, αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός γεμίζει καλά το γήπεδο. Ναι, και σαν φαίνεται το πρώτο που θέλει ο Λεβαδιακός στο σημερινό παιχνίδι να μην δεχτεί γκολ και αυτό θα είναι το σκεπτικό από ό,τι δείχνει. Είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι ξεκίνησε το προηγούμενο παιχνίδι ο Ατρόμητος. Εδώ είναι ο Μπάμπης Στενές. Πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο του Λεβαδιακού. Ήρθε για να βοηθήσει και την χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος να βελτιωθεί. Χειρότερη άμυνα και σε εκτός έδρας παιχνίδια για τον Λεβαδιακό. Πάμε στο Στέλιο Σωτηρόπουλο στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Όπου να προσθέσουμε την ντεμπούτο και για τον Μιχάλη Κασάπη, τον έως πρότινος προπονητή της ομάδας νέων του Λεβαδιακού. Μάλιστα, να πούμε ότι και οι δύο είναι ορθοί και αυτό προκάλεσε την παρατήρηση από τον τέταρτο, λέγοντάς του: κύριε Τένε, μόνο ένας θα είναι ορθίος. Ο Λεβαδιακός που έχει κερδίσει μερικά μέτρα στο γήπεδο, Θεοδοσιάδης θα εκτελέσει ένα πλάγιο. Κοντά του είναι ο Αδράλας, αλλά περιμένει την κίνηση του Τιμπαλά, εκεί θα δώσει την μπάλα. Τιμπαλά περνάει τον Παπαδόπουλο, αλλά από πίσω είναι ο Αουρέλιο για να απομακρύνει. Παπαδόπουλος πολύ δυνατά θα κερδίσει. Αλλά δεν θα περάσει την παλιά του από τον Ζησόπουλο. Ο Αμορόζο ωραία για τον Ίβιτς. Και μπροστά ο Φελίπο Ίβιτς δεν μπορεί να περάσει. Φάουλ. Για τον Άρη η προβολή. Επικίνδυνη προβολή λέει ο κύριος Γερμανάκος. Πολύ επικίνδυνη προβολή. Περάσαμε το έκτο λεπτό στο μάτς, οδηγίες από τον Μπλάζιτς, αρκετά μακριά από την εστία του αυτό το φάουλ. Αμορόζο και Αουρέλιο πάνω από την μπάλα. Αμορόζο δεύτερο δοκάρι η εκτέλεσή του, μακριά η μπάλα. Φελίπε κατεβάζει για τον Νέτο. Την μπαλά. Κερδίζει ο Πρίτας. Καλύπτει ένα δύσκολο ρόλο. Αυτό του Νάτσο Γκαρσία είναι βαρύ το φορτίο. Είναι βαρύ το φορτίο. Απ' την άλλη, το πιο δύσκολο έργο για τον Άρη είναι ότι θα έχει μια ομάδα η οποία θα μείνεται με αρκετούς παίκτες κάτω από το μισό και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το σκεπτικό. Για να δούμε εδώ τον Φελίπε, ο οποίος έχει την ευκαιρία αν γυρίσει τον Κόκκι. Θα το κάνει ο Κόκκι. Κάνει την ευκαιρία για να κάνει το 1-0 στο 7ο λεπτό. Πολύ καλή κίνηση από τον Κόκκι.
Όλα σωστά τα έκανε ο Φελίπε, η εκτέλεση δεν ήταν καλή από τον Ισπανό. Δυστυχώς για τον Άρη έχασε γκολ αυτός που συνήθως δεν χάνει. Γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Κόκε τελειώνει τις φάσεις όπως πρέπει. Όλα τα γκολ χάνονται όμως. Εδώ, λίγο πριν σουτάρει έσκασε μπάλα. Είναι και σωστά το κορμί του. Χάθηκε ευκαιρία στο 7. Η καλύτερη στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Νέτο. Χάνει από τον Λεωνάρντο. Παλαμένει εντός αγωνιστικού χώρου. Νέτο συνεχίζει. Πάλι δεν βγαίνει μπάλα. Ο Κόκε προσπάθησε να βρει τον Ίβιτς στην κίνηση. Ο Πρίτας μπαίνει στη φάση. Ο Άντερσον τώρα πιέζεται. Θα απομακρύνει. Και βρίσκει και συμπαίχτη του τον Μοντόγιο, ο οποίος είναι ανάμεσα σε τρεις. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει πήρε. Ένα πλάγιο. Και πάλι μικρόφωνο στο Στέλιο Σιδηρόπουλο. Ένα τα στοιχήματα του Μπάμπι Τενέι να πάρει από τον Λεωνάρντο το μεγάλο ταλέντο, όλο από το μεγάλο ταλέντο που διαθέτει. Και συνέχεια του φωνάζει: Λεό, μη φοβάσαι, και του σφίγγει τη γροθιά. Ηλία. Ακριά η μπάλα. Εκεί όπου κατεβάζει υπέροχα ο Φελίπε. Αλλά κέρδισε ο Λουμπούτης. Στο έδαφος, φάουλ. Με έναν παίχτη που επιστρέφει στο Κλεάνθης Βικελίδης 6 χρόνια μετά την αποχώρησή του. Ο Λουμπούτης που κερδίζει το φάουλ από τον Νέτο. Αλλιώς παίχτης του Άρη. Έχει ξαναπαίξει απέναντι στον Άρη. Όταν αγωνιζόταν στην Περούτζα για το κύπελο UEFA, αλλά τότε το παιχνίδι είχε γίνει στο γήπεδο της Τούμπας και όχι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για πρώτη φορά αντιμετωπός με τον Άρη σε αυτό το γήπεδο. Επικίνδυνη εκτέλεση μακριά από τον Γιάχιτς. Μπεγλέρας, ο αρχηγός του Άρη. Παλιά του για τον Φελίπε, τρέχει αυτός, αλλά είναι σε καλή θέση ο Λουμπούτης. Γυρίζει στον Μπλάζιτς. Πάλι Λουμπούτης. Μεγάλη παλιά για τον Μοντόγια. Παλιά του Γιάχιτς, πλάγιο για τον Λεβαδιακό, δεν πρόλαβε ο Μπεγλέρας. Γιάχιτς και πάλι μακριά. Μπεγλέρας μονομαχή με τον Λεωνάρντο. Λουμπούτης, Λεωνάρντο. Δεν περνάει μπάλα από τον Νέτο. Δυνατή κόντρα κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Πολύ δυνατά μάχη τον Διαμάντης, αλλά έχει κάνει φάουλ σε αυτή τη φάση. Ο Μπεγλέρας το κέρδισε. Ο αρχηγός του Άρη και αμέσως δίνει στον Πρίτα. Ξανά είναι Μπεγλέρας. Πρίτας, κίνηση από τον Αουρέλιο αριστερά, δεν τον είδε ο Πρίτας, ο Ίβιτς παίρνει την μπάλα τώρα. Κόκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Άντερσον, φάουλ, νομίζω ότι είναι μια επιλογή του Άρη μέχρι στιγμής να φέρει την μπάλα από δεξιά. Περισσότερο τουλάχιστον. Νομίζω ότι παίζει περισσότερο από εκεί, γιατί γνωρίζει τον Λουμπούτη, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης επιθετικά. Αμυντικά δεν είναι το ίδιο καλός όσο επιθετικά από ό,τι θυμάμαι όταν ήταν στον Άρη. Τώρα ίσως πάει μπάλα αριστερά στον Αουρέλιο. Ο Ίβιτς, ο Πρίτας, κυκλοφορία από τους γηπεδούχους που ψάχνουν τρόπο να μπουν στην περιοχή του Μπλάζιτς. Νέτο. Πλάγιο. Ο Άντερσον άφησε το κέντρο της άμυνας για να βγάλει την μπάλα. Πλάγιο, Νεμπεγλέρας. Φελίπε. Μαρκάρισμα για φάουλ από τον Λουμπούτη. Σφυρίζει ο κύριος Γερμανάκος. Εκτελεί γρήγορα ο Λουμπούτης. Σούτα από τον Κόκε στην κίνηση, αδύναμο, στην αγκαλιά του Μπλάζιτς στο 12. Και δεν είναι και μόνο ο Λουμπούτης, είναι και ο Λεωνάρντο που ο Βραζιλιάνοι έτσι κι αλλιώς δεν είναι γνωστοί για το μαρκάρισμά τους. Το πρόβλημα το μεγάλο του Άρη είναι στις κλειστές άμυνες, ότι του λείπει ένας παίκτης όπως ο Παπάζογλου που θα πηδήξει. Θα δώσει μάχες στην περιοχή. Δηλαδή και είναι καλοί παίκτες και οι τρεις, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα καλοί στο ψηλό παιχνίδι και σε κλειστές άμυνες έχουν κάποιο πρόβλημα. Πολύ δυνατά η μπάλα μακριά από τον Παρασκευαίδη. Ήδη πάμε και στον πάγκο των γηπεδούχων να δούμε μετά από αυτά τα πρώτα 12 λεπτά πώς αντιδρά ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Τάσος Πακλατζής. Ο Μπάγκεβιτς είναι σκεπτικός, όπως πάντα
χειροκρότησε την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι, αυτή που έχασε ο Κόκε στην πάσα του Φελίπε. Και θέλω να πω για τον Φελίπε ότι απουσία του Κάλβο, είπαμε και πριν ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον Αστράκαλο από το προηγούμενο παιχνίδι. Τον έχει στην αποστολή ο Μπάγκεβιτς, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσει, θα τον κρατήσει περισσότερο έξω για προληπτικούς λόγους. Φαίνεται ότι ο Σερβολίνας προπονητής του Άρη δείχνει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον Φελίπε Σανσόν, γι' αυτό τον έφερε δεξιά σε έναν χώρο που δεν είναι δικός του. Δηλαδή δεν αγωνίζεται συνήθως εκεί. Η θέση του είναι αριστερά στο 4-3-3 του Άρη, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιείται και στο 4-4-2 ως παρτενέρ του Κόκε. Και έχει την ταχύτητα για να δημιουργήσει. Έχει την ταχύτητα να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, αλλά φαίνεται ότι του δείχνει εμπιστοσύνη. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μπάγκεβιτς επέλεξε τον Κέλεμεν στη θέση του Καλκιά. Και επειδή αναφέρθηκε και ο Θάνος Παπάζογλου, έχει μπει σε ρυθμούς προπόνησης, αλλά θα είναι έτοιμος για την ερχόμενη σεζόν, όπως και ο Νίκος Καράμπελας, οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές του Άρη που είναι τραυματίες αυτό το διάστημα. Φάουλ για τον Άρη σε καλό σημείο. Αουρέλιο και Ίβιτς πάνω από την μπάλα. Ο Ίβιτς θα εκτελέσει, σφυρίζει ο κύριος Γερμανάκος. Και τι έχει δώσει τώρα. Να δούμε τι έχει δώσει. Δεν έδωσε τίποτα. Απλά για τις αψιμαχίες κάνει παρατηρήσεις στον Κόκκι και τον Παρασκευαίδη. Εδώ βλέπετε γιατί έγιναν οι παρατηρήσεις. Έχει πάρει αγκαλιά ο Παρασκευαίδης στον Κόκε. Πάλι θα περιμένουμε το σφύριγμα του κύριου Γερμανάκου για αυτή την εκτέλεση. Ο τείχος στην σωστή απόσταση από τον διαιτητή και πάλι. Και τώρα θα βγει μια κάρτα, έχω την εντύπωση, στον Διαμάντη ή στον Πρίτα, μάλλον στον Διαμάντη. Αυτός τους δύο κοιτάζει. Στο Λεωνάρντο. Ο Διαμάντη φώναξε αρχικά κοντά του. Στον Λεωνάρντο βγαίνει η κάρτα στο 14. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον Βραζιλιάνο μέσο του Λεβαδιακού. Αυτά και με αυτά έχουν περάσει 2 λεπτά και το φάουλ δεν έχει εκτελεστεί ακόμη για τον Άρη. Είπαμε, Αουρέλιο και Ίβιτς περιμένουν το σφύριγμα του κ. Γερμανάκου. 15ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Ίβιτς πάνω στο τείχος. Αουρέλιο νέο σουτ, δεν προβληματίζει τον Μπλάζιτς. Η μπάλα φύγει μακριά από την εστία του. Ξανά το σουτ του Αουρέλιο που έφυγε μακριά από την εστία του νοματοφύλακα. Ο Άντερσον θα επαναφέρει. Νέτο. Διαμάντης. Τον Λουμπούτη. Δυνατά ο Νεμπεγλέρα σε πλάγιο. Εδώ ο αρχηγός του Άρη. Και ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Μικρόφωνο στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Τώρα μόλις είπε ο Μπάμπης Τενέ στον Κώστα τον Λουμπούτη, όταν μαρκάρει τον Φελίπε να φωνάζει για βοήθεια τον Διαμάντη. Οπότε έχει προβληματιστεί λίγο ο Μπάμπης Τενέ με την κινητικότητα του Φελίπε εδώ. Διαμαρτύρεται για κόρνερ ο Μπάμπης Τενέ. Πολύ σωστή η παρατήρηση του Τάσου Παγκλατζή ότι και στον Άρη τον είχε παίχτη τον Λουμπούτη. Πάμε Τενές. Νεμπεγλέρας για τον Φελίπε. Αμέσως έτρεξε ο Διαμάντης να βοηθήσει τον Λουμπούτη και προσωρινά πήραν την μπάλα φιλοξενούμενη, αλλά κέρδισε και πάλι ο Άρης. Ο Γιάχιτς τον Παπαδόπουλο. Περιμένει ο Αουρέλιο, αλλά προτιμά τον Πρίτα δίπλα του. Ο Νεμπεγλέρας. 1-2 με τον Αμορόζο. Ίβιτς. Αουρέλιο. Ανεβαίνει πολύ όμορφα στο γήπεδο Άρης αυτή τη στιγμή. Ο Αουρέλιο αναγκάζεται να δώσει και πάλι την μπάλα στον Νεμπεγλέρα. Ναι, ωραία για τον Κόκε. Πάντα πάνω του Άντερσον. Νέτο. Με τον Λεωνάρντο. Νέτο περιμένει βοήθεια. Νεμπεγλέρας. Πρίτας. Πρίτας αφήνει για τον Νεμπεγλέρα. Ο Άρης γυρίζει την μπάλα έξω από την περιοχή του Μπλάζιτς. Ο Αμορόζο κάθετα ωραία για τον Πρίτα. Ο Άντερσον στη σωστή θέση και μακριά. Μια και καλή από τον Παρασκευαίδη. Ο Μοντόγια κατεβάζει για τον Τιμπαλά. Στο έδαφος ο Τιμπαλά, φάουλ για τον Λεβαδιακό.
Ήταν σίγουρο ότι ο Λεβαδιακός θα κατέβει αρκετά αμυντικά. Θα προσπαθήσει να δώσει χώρο στον Άρη και εκεί πέρα, ξέροντας ότι δεν έχει ένα ψηλό παίχτη να του δημιουργήσει προβλήματα με τις μεγάλες μπαλιές. Και αν βρει κάποιο διάδρομο, να κάνει μια αντεπίθεση. Αυτός είναι ο τρόπος του Λεβαδιακού. Ή ένα λάθος όπως έγινε στο 7ο λεπτό, που βγήκε τέταρτο ο Κορκές. Ναι, σίγουρα. Μοντόγια, κεφαλιά χωρίς πρόβλημα για τον Κέλεμεν. Από την άλλη, βέβαια, ο Λεβαδιακός θα είναι πολύ δύσκολο να απειλήσει τον Άρη με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο Μοντόγια είναι. Και πολέμησε στην προηγούμενη φάση για την κεφαλιά. Είναι πολύ μακριά. Είναι 5 χαφ όταν χάσουν την μπάλα. 5 γυρίζουν και οι 4-9 που αμήνονται. Ένας είναι μόνο στην κορυφή. Ο Τιμπάλα καθαρά παίζει δεξιά. Δεν έχει καμιά σχέση με σεντερφόρ. Στον τρόπο που παίζει, δεν έχει καμιά σχέση με σεντερφόρ. Παίζει μόνο να μαρκάρει το πλάγιο μπακ από την πλευρά από εκεί. Όπως έχει κάνει και τώρα, έχει γυρίσει αρκετά μέτρα πίσω. Ακριβώς. Για να ακολουθεί τον Αουρέλιο. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε σεντερφόρ, αλλά σημασία έχει τι ρόλο έχουμε στο παιχνίδι. Βούτης, ωραία προσπάθεια, φάουλ από τον Ίβιτς, σωστό, αφήνει το πλεονέκτημα του Γερμανάκος και τώρα σφυρίζει. Εδώ είναι το φάουλ. Και μετά σφυρίξε ο κύριος Γερμανάκος. Το άσχημο είναι δύσκολο να δούμε το θέμα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ατρόμητο, γιατί μια ομάδα αμήνεται και είναι δύσκολο για την άλλη να παίξει. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που βοηθάει να παίξει. Ναι, βοηθάει. Είναι το εντελώς το αντίθετο. Μια ομάδα κοιτάει πώς να μην δεχτεί γκολ και αυτό είναι πρόβλημα. Ο Ντιμπάλα κρατάει την μπάλα έχοντας στην πλάτη του τον Παπαδόπουλο, ήρθε και ο Πρίτας. Αλλά στη θέση που βρίσκεται καίγεται για βαθμούς και είναι ότι πάρει σε αυτό το παιχνίδι και μια ισοπαλία δεν θα ήταν άσχημη για το Λεβαδιακό. Ίσως και για αυτόν τον τρόπο πρέπει να δικαιολογήσουμε με τον τρόπο που παίζει. Ντιμπάλα. Μπεγλέρας σε αντίπαλο στον Διαμάντη Λεωνάρντο. Κίνηση από τον Λουμπούτη, ο Λεωνάρντο ψάχνει τον Ντιμπαλά. Ο Αουρέλιο καλύπτει, κανένα πρόβλημα για τον Κέλεμεν. Ένα δίλεπτο είχε την μπάλα στην κατοχή του Λεβαδιακός. Χωρίς να καταφέρει ουσιαστικά να απειλήσει εδώ τον τερματοφύλακα του Άρη. Μπεγλέρας, καθώς οι γηπεδούχοι ξεκινούν για ακόμη μία φορά. Με κυκλοφορία της μπάλας προσπαθώντας να φτάσουν στην περιοχή του Λεβαδιακού. Γιάχιτς βρίσκει τρεις παίκτες μπροστά του και ένας τέταρτος παραπίσω πιο πίσω ο Λουμπούτης. Πήραν την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Ανδράλα στον Άντερσον, αυτός μακριά. Εκεί όπου ο Λεωνάρντο κατεβάζει ωραία για τον Μοντόγια. Σηκώνεται το σημαίακι από τον βοηθό. Ο Λεωνάρντο σε θέση offside. Και είναι πίσω από την άμυνα του Άρη, σωστή υπόδειξη από τον βοηθό. Αμορόζο κερδίζει ένα πλάγιο. Περάσαμε το 20 λεπτό στο μάτς, Άρης Λεβαδιακός 0-0. Μία πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους στο 7ο λεπτό με τον Κόκε απέναντι από τον Μπλάζιτς να στέλνει την μπάλα out πάνω από την εστία του τερματοφύλακα Λεβαδιακού. Και πάλι στημένη φάση. Το ποδόσφαιρο της εποχής μας παίζουν πολύ μεγάλη σημασία οι στημένες φάσεις. Τα περισσότερα γκολ μπαίνουν από τις στημένες φάσεις και φυσικά με τον τρόπο που παίζει ο Λεβαδιακός, ο Άρης θα επιδιώξει με κάποια στημένη φάση να κάνει γκολ. Και πάλι παρατηρήσεις από τον κύριο Γερμανάκο. Τελεστής ο Αουρέλιο. Δυνατά ο Μπλάζιτς βγαίνει και δεν βγαίνει. Πρώτη κεφαλιά, τώρα βγαίνει ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού και με γροθιά απομακρύνει αποφασιστικά. Τελείωσε τη φάση, νέτο για τον Νεμπεγλέρα, δυνατά αυτό στην κόντρα, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Ίβιτς, νέτο. Και πάλι ο Ίβιτς. Ξεκινάει μια κούρσα ο Σέρβος. Τώρα έρχεται ο Λουμπούτης να τον πρεσάρει, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι είναι για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Φελίπε. Μόνο την μπαλά δεν είναι στην περιοχή του Λεβαδιακού. Κόρνερ εκτελείται χαμηλά. Δεύτερο συνεχόμενο. Διαμαρτυρήθηκε και ο Αμορόζο εκεί.
Είχε κάποιο τράβηγμα ίσως. Σημασία έχει ότι έχουμε δεύτερο κόρνερ για τον Άρη, δεύτερο συνεχόμενο. 22ο λεπτό το κόρνερ εκτελείται. Με Μπεγλέρας πάει να μπει στη φάση, πρόλαβε ο Λεωνάρντο. Την μπαλά. Στα τυφλά η παλιά του Ζησόπουλου και εκεί όπου δεν έτρεξε ο Λεωνάρντο. Κέλεμεν γρήγορα στον Αουρέλιο. Νομίζω ότι από τον Άρη, πέρα από το ψηλό φόρ που λείπει, που είχε κάποιον σαν τον Παπάζουλο, είναι ζημιά και ότι λείπει και ο Νάτσο Γκαρσία, όπως και ο Ρονάλντο. Είναι πολύ καλοί στο ψηλό παιχνίδι και στα στημένα έχουν σκοράρει και πολλές φορές και αυτό είναι μια ζημιά. Την παλιά του Νέτο γυρίζει ο Κόκε, μακριά ο Παρασκευαΐδης. Πολύ πρόσωπη άμυνα του Λεβαδιακού. Με τρεις παίχτες του Άρη στην περιοχή τα καταφέρνει αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Εδώ ο Παρασκευαΐδης που τελειώνει τη φάση. Νέτο για τον Κόκε. Ανάμεσα σε τρεις ο Ισπανός. Δεν θα καταφέρει τίποτα, η μπάλα είναι out. Ντούσαν Μπάγεβιτς. Με αντίπαλο τον Μπάμπι Τενέ, 16 νίκες, μία ήττα, αλλά τι ήττα, Άρης ΠΑΟΚ 4-0, 1η Νοεμβρίου του 2000, όταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς βρισκόταν στον πάγκο που βρίσκεται τώρα, βρισκόταν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Εδώ ο Μοντόγια θα περάσει τον Γιάχιτς, κίνηση από την Μπαλά στην άλλη πλευρά, δυνατή η μπαλιά του Μοντόγια. Η Μπαλά πολύ ωραία κάθετα, βγαίνει στην φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Με τον Ανδράλα, πρόλαβε ο Κέλεμεν και απομάκρυνε. Λεβαδιακός που συνεχίζει με τον Τιμπαλά. Σέντρα από τον Θεοδοσιάδη, ο Ανδράλας δεν μπήκε στη φάση τώρα και ευκαιρία αντεπίθεσης για τον Άρη με τον Νεμπεγλέρα να μην συνεργάζεται με τον Κόκε. Σπουδαία στιγμή ήταν μια για πολύ τον καλή Λεβαδιακό. Αντεπίθεση του Λεβαδιακού. Ο Άρης κυριολεκτικά γλίτωσε από την απόκριση τη σωστή του τερματοφύλακα. Και δεν ξέρω πόσες τέτοιες ευκαιρίες θα βρει ο Λεβαδιακός στο παιχνίδι. Ίσως να βρει, γιατί ο Άρης αφήνει χώρους και έχει ανοίξει χώρους μεγάλους πίσω από την πλάτη του και αναγκαστικά, γιατί συνήθως ο Λεβαδιακός είναι με 9 παίκτες κάτω από το μισό. Και αυτά είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και ο Μοντόγια είναι και ένας πάρα πολύ επικίνδυνος. Ο οποίος ο Μοντόγια δεν χαρίζεται σε τέτοιες καταστάσεις όταν βρει την ευκαιρία. Σχεδόν τα μισά γκολ του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα. Αυτό πολύ ωραία παλιά για τον Αουρέλιο. Πρόλαβε ο Άντερσον. Έχει πολλά άτομα στην αμυντική γραμμή και γενικά και οι τρεις στη μέση είναι 8 βοηθάνε. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Είναι δύσκολο να βρεις κατάσταση όπως βρήκε στο 7ο λεπτό που το έχασε ο Κόκε. Και θα απελευθερωνόταν όλη η ομάδα γιατί θα έβγαινε αναγκαστικά ο Λεβαδιακός πιο ψηλά. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Παρασκευαΐδης μακριά, Πρίτας κατεβάζει. Αουρέλιο με τον Θεοδοσιάδη. Κάθετα για τον Κόκε. Αναγκαστικά βγαίνει από την περιοχή. Ψάχνει τον Νίβιτς. Δεν τα κατάφερε. Μπάλα φτάνει στον Παπαδόπουλο. Γυρίζει στον Κέλεμεν. Γιάχιτς. Ψάχνει βοήθεια. Νεμπεγλέρας πρεσάρει αμέσως ο Διαμάντης. Και πάλι πίσω ο Γιάχιτς για τον Παπαδόπουλο. Ο Μπεγλέρας πρεσάρεται από τον Διαμάντη. Ο Ανδράλας είναι κοντά στον Πρίτα. Αναγκαστικά μια μεγάλη παλιά από τον Γιάχιτς για τον Αμορόζο. Ωραία αυτός στον Φελίπε, αλλά τον σταμάτησε ο Ζησόπουλος. Λουμπούτης καλύπτει. Κρατάει την μπάλα ο Ιβιτς στο γήπεδο, αλλά αυτή μένει στους φιλοξενούμενους. Ο Άντερσον στον Λουμπούτη. Βγαίνει πολύ ωραία από την περιοχή του Λεβαδιακού σε αυτή τη φάση. Μοντόγια, δυνατά ο Γιάχιτς του παίρνει την μπάλα. Νέτο, Παπαδόπουλος, Πρίτας και πάλι Παπαδόπουλος για τον Αουρέλιο. Παπαδόπουλος φέρνει την μπάλα δεξιά στον Εμπεγλέρα. Αμορόζο, Φελίπε, Πρίτας, κίνηση από τον Αουρέλιο αριστερά. Πρίτας προτιμά τον Κόκε, αυτός για τον Ίβιτς. Ο Ίβιτς σουτάρει πάνω στον Άντερσον. Αμορόζο. Ανεβαίνει ο Νέτο. Ο Αμορόζο συνεχίζει μόνος του. Με τον Φελίπε το 1-2. Αμορόζο στην περιοχή δεν παίρνει την κόντρα. Μακριά ο Ζησόπουλος.
Νέτο. Το παιχνίδι παίρνει τώρα λίγο ρυθμό. Πρίτας ψάχνει τον Αμορόζο. Παρασκευαΐδης βρίσκει τον Ζησόπουλο. Διαμάντης κρατάει την μπάλα παρά το pressing του Νέτο. Λεωνάρντο. Πολύ ωραία για τον Ανδράλα, αυτός για τον Θεοδοσιάδη, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει ο Πρίτας να τον μαρκάρει. Την μπαλά. Μπαλιά του για τον Μοντόγια. Ανοίγει το κοντρόλ, βρίσκει τον Τιμπαλά. Σωστή προβολή χωρίς φάουλ. Αμορόζο. Ο Νέτο δεν έχει ανέβει να βοηθήσει. Ο Αμορόζο μόνος του ψάχνει και βρίσκει τον Κόκε. Προβολή του Λουμπούτη. Κόκε έρχεται και ξανακερδίζει δυναμικά την μπάλα. Αουρέλιο. Πιο μπροστά ο Φελίπε. Κίνηση από τον Κόκε. Αουρέλιο τώρα ψάχνει τον Αμορόζο. Δεν θα κάνει το κοντρόλ. Είχε και πέντε παίκτες δίπλα του. Θα σε δύσκολη θέση έτσι κι αλλιώς. Κίνηση τρίπλες εκεί, αλλά ο Λουμπούτης τελικά θα απομακρύνει. Λάθος του Γιάχιτς. Σε καλή θέση ο Παπαδόπουλος. Διορθώνει. Νέτο. 28 λεπτά. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Ο Κόκε στο 7 για τον Άρη. Ο Ανδράλας στο 24 για τον Λεβαδιακό. Αμορόζο. Κόκε. 1-2 με τον Αμορόζο. Ο Βραζιλιάνος χάνει καθαρά. Αλλά κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Έχει μπει και η δύναμη τώρα στο παιχνίδι. Νεμπεγλέρας, Φελίπε. Ο Κόκε ήταν, με συγχωρείτε, κάνει και φάουλ. Στον Ανδράλα τελειώνει εκεί η φάση. Εδώ είναι η φάση των φιλοξενούμενων. Ο Μοντόγια άλλαξε παιχνίδι για τον Τιμπαλά. Αυτός περίμενε βοήθεια. Έκανε την κίνηση ο Ανδράλας. Πολύ ωραία παλιά, αλλά και καλή επέμβαση από τον Κέλεμεν για να διατηρηθεί το 0-0. Στην κίνηση πρόλαβε ο Ανδράλας τον αμυντικό, όπως μπορούσε σούταρε. Ο Κέλεμεν κράτησε το 0-0. Τα φάουλ στο μάτς. 4 ο Άρης, 6 ο Λεβαδιακός. Λίγα φάουλ. Δεν σφυρίζει πολύ ο Γερμανάκος. Τώρα όμως θα το κάνει. Φάουλ υπέρ του Άρη. Κέρδισε ο Ίβιτς από τον Ζησόπουλο. Μικρόφωνο στον πάγκο του Άρη, στον Τάσο Παγκλατζή. Τάσο. Συμπληρώνονται 30 λεπτά αγώνα, μισή ώρα. Ο Μπάγκεβιτς βλέπει ότι η ομάδα του μπορεί να έχει την πρωτοβουλία, να κυκλοφορεί καλά την μπάλα, αλλά δεν πατάει πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή. Και γι' αυτό ζήτησε από τον Κόκε να προωθηθεί λίγο. Ίσως ο Ισπανός γυρίζει στην μεσαία γραμμή για να μπορέσει να πάρει την μπάλα, να παίξει το 1-2 και να δημιουργήσει διαδρόμους και ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Αλλά αυτό δεν αρέσει και πολύ στον Μπάγκεβιτς, γιατί τον θέλει στην κορυφή. Ενδεχομένως να δημιουργεί ένα πρόβλημα. Για να δούμε αυτή εδώ τη φάση. Ένα σούτ από τον Διαμάντη, χωρίς να ενοπληθεί ο Κέλεμεν. Συνέχισε, Τάσο. Ελλείψη του φουνταριστού κυνηγού, γιατί και ο Αμορόζο είναι περιφερειακός κυνηγός. Παίζει πίσω από τον Κόκε και καλύπτει την αριστερή πλευρά. Είδαμε και πάλι το σούτ. Μερικές φορές αυτό γίνεται και από ένστικτο, έτσι, από τον ποδοσφαιριστή, όταν δεν βρίσκει χώρο. Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός είναι πολύ καλά στημένος για να πάρει αποτέλεσμα, άσχετα αν δεν αρέσει αυτό στον κόσμο, αλλά όταν καίγεται για βαθμούς, δεν είναι ότι... Λίγο ενδιαφέρει τον αντίπαλο προπονητή. Ναι, δεν ενδιαφέρει αν αρέσει ή δεν αρέσει. Και είναι δύσκολο το έργο του Άρη, εφόσον δεν... Μαλιά του Πρίτα είναι για τον Φελίπε, βγαίνει ο Μπλάζιτς και μαζεύει, ενώ και κάνει πολύ καλή κίνηση αριστερά ο Αουρέλιο. Και πάλι όμως δεν τον είδε ο Σάκης Πρίτας. Εδώ είναι η κατάληξη της φάσης με τον Μπλάζιτς να μαζεύει. Μοντόγια, ονομαχή με τον Γιάχιτς. Κρατάει την μπάλα, Λεωνάρντο. Η μπαλιά του είναι για τον Τιμπαλά. Είναι καλή η μπαλιά του, περνάει από τον Αουρέλιο. Ο Αουρέλιο όμως που επανέρχεται στη φάση δεν μπορεί να τα βάλει με τον Τιμπαλά. Και πάλι ο Κέλεμεν κρατάει το 0 στο 32. Είναι out τελικά η φάση, τελειώνει εκεί.
Μικρόφωνο ενώ βλέπουμε και πάλι την προσπάθεια του Ντιμπαλά. Μικρόφωνο στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο. Σηκώθηκε όλο ο πάγκο του Λεβαδιακού Ηλία και Γιάννη για να πανηγυρίσει τον γκολ, το οποίο τελικά δεν επιτέχθηκε. Να πούμε ότι ο Μπάμπης Τενές αλλά και ο Μιχάλης Κασάβης με συνεχείς φωνές προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον Διαμάντη, ο οποίος στο συγκεκριμένο αποψινό ρόλο καμιά φορά δείχνει ως χαμένος. Χειροκροτήθηκε πάντως το σουτ που επιχείρησε προηγουμένως. Και να υπενθυμίσουμε το man to man του Παρασκευαίδη στον Κόκκι και το διπλό ρόλο του Λουμπούτη. Αφενός παρακολουθεί τον Φελίπε, ενώ από αριστερά αναπτύ στο παιχνίδι του Λεβαδιακού. Βλέπετε και τον Μπάμπη Τενέ, η 10η ομάδα του στην πρώτη εθνική. Ο Λεβαδιακός, πολύ δύσκολο έργο για να βγάλει την ομάδα από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Λεβαδιακός που τα πηγαίνει πολύ καλά σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Εδώ ο Φελίπε τώρα μέσα στη φάση, σουτ και έχουμε κόρνερ. Ό,τι καλύτερο μπορούσε έκανε σε αυτή τη φάση. Ίσως η επιλογή να το βάλει με το ανάποδο πόδι ήταν γιατί έχοντας αριστερό πόδι που πάει κόντρα με το Λουμπούτι που έχει το δεξί το κακό, για να μπορεί να μπαίνει μέσα και να σουτάρει, όχι για να κάνει μια ψέτρα. Τρίτο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Με πάσα εκτελεσμένο. Αμορόζο γυρίζει και κάνει και τη σέντρα. Ευκαιρία ο Πρίτας στην κεφαλιά. Out. Στο 33. Διαμαρτύρεται και ο Μπλάζης ότι βγήκε η μπάλα στη σέντρα του Αμορόζο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Μένει η κατάληξη με τον Πρίτα να πιάνει την κεφαλιά out. Με τον τρόπο αυτό που έπαιξε ο Λιβαδιακός που θέλει να πάρει αποτέλεσμα ήταν και επικίνδυνο σε δύο φορές και μάλιστα έχασε καλές ευκαιρίες. Γιατί ο Άρης αφήνει χώρους μεγάλους. Είναι σίγουρο και... ότι αν γυρίσει καλά και... την μπάλα εδώ, ναι, το επικίνδυνα πράγματα εκεί. Ο Λεωνάρντο θα βάλει την κόντρα, ο Κέλεμεν θα μαζέψει. Και έχει και ένα μειονέκτημα ότι και ο Νέτο και ο Αουρέλιο, ενώ είναι καλοί παίκτες, δεν είναι τόσο καλοί αμυντικοί. Όπως έγινε η φάση τελευταία. Τώρα έχει χώρο και ο Άρης όμως. Με τον Φελίπε να δίνει στον Ίβιτς. Ο Ίβιτς τώρα κλείστηκε, ψάχνει χώρο για να στάρει. Θα το κάνει, μπαλακοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ. Ακόμη ένα τέταρτο για τον Άρη στο παιχνίδι. Εδώ είναι ο Νέτο με τον Λεωνάρντο. Ο Λεωνάρντο κυνήγησε μέχρι τέλους τη φάση και λίγο έλειψε. Ο Κέλεμεν λίγο χαλαρός μετά με τον Μοντόγια, τελικά μπλόκαρε. Έχει και παρατηρήσει από τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς ο τερματοφύλακας του Άρη. Εκτελεί ο Φελίπε, μπάλα περνάει από τον Ίβιτς, μέσα στην περιοχή ο Παπαδόπουλος και η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα. Να μια ευκαιρία για τον Άρη στο 34. Οι στιμένες φάσεις που λέγαμε. Ναι, ήταν η πιο σημαντική ευκαιρία του αγώνα, γιατί και κάπως έτσι πιστεύω ότι μπορεί να βάλει γκολ ο Άρης, έτσι με τον τρόπο που παίζει ο Λεβαδιακός. Από κάποια στιμένη φάση, μια αναμπουμπούλα. Η δεύτερη ευκαιρία είναι αυτή του Άρη στο παιχνίδι. Και ήταν η καλύτερη του αγώνα, θεωρώ. Όλος ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν γκολ. Λεωνάρντο, καθώς το παιχνίδι έχει ανοίξει λίγο, έχει πάρει ρυθμό. Λουμπούτης, κακή παλιά. Πάμε στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Πήραμε μια εικόνα μετά τα πρώτα 30 λεπτά από τον πάγκο του Άρη. Πάμε και στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, αρκετές φορές έχουμε πει μέχρι, στα 35 αυτά λεπτά ότι είναι συνέχεια όρθιοι ο Τενές και ο Κασάπης. Κάτι το οποίο φυσικά προκαλεί τη δικαιολογημένη αντίδραση του τέταρτου διαιτητή. Προσπαθεί συνέχεια να αφυπνίσει το φιλότιμο των παιχτών του. Τον ακούτε τον Μπάμπη Τενέ και τον Μιχάλη Κασάπη στο μικρόφωνο, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ο Λεβαδιακός απειλεί και μέχρι στιγμής δείχνει ικανός να κάνει τη ζημιά εδώ στο Κλάνας Βικελίδης. Τράλασε επικίνδυνη προβολή από τον Παπαδόπουλο. Ηρεμία, λέει ο κ. Γερμανάκος. Εδώ η επικίνδυνη προβολή από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Φάουλ για τον Λεβαδιακό. Μόνο ο Κόκκι έχει μείνει ψηλά για τον Άρη τώρα. Ο Δράλας που έχασε την ευκαιρία στο 24, ο Ντιμπαλά απείλησε στο 32. Εδώ είναι ο Κέλεμεν, έχει κρατήσει το 0. Μέχρι στιγμή σε δύο δύσκολες φάσεις. Νέτο. Κεφαλιά έδωσε και πάλι την μπάλα στους φιλοξενούμενους. Διαμάντης πίσω στον Λουμπούτη. Περνάει τον Φελίπε. Λεωνάρντο. Έξυπνα για τον Λουμπούτη, ο οποίος θα κάνει τελικά τη σέντρα, αλλά η μπάλα φεύγει out. Εκδεχθεί και ένα μαρκάρισμα από τον Γιάχιτς. Μετά τη σέντρα ο Λουμπούτης και ζητάει βοήθεια από τον πάγκο. Ο Λουμπούτης είναι πεσμένος. Ο Γερμανάκος τώρα
φωνάξει το ιατρικό team του Λεβαδιακού στο γήπεδο. Αφού έγινε η σέντρα. Χαμηλά στον αριστερό Αστράγαλο. Είναι επικίνδυνη η προβολή του Γιάχιτς. Ίσως να έχει χτυπήσει ο Λουμπούτης που ήταν αρκετά άτυχος στην καριέρα του όταν πήγε στο εξωτερικό. Στην Ολλανδία είχε αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς όταν έπαιζε στη Χάγη, στην Den Haag. Το αριστερό του πόδι εκεί τον χτύπησε ο Γιάχιτς. Φαίνεται να πονάει ο αριστερός μπακ του Λεβαδιακού. Σιγά σιγά θα φύγει από το γήπεδο. Ετοιμάζεται και ο Ποπόφ, όπως με ενημερώνει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Καθαρό αριστερό μπακ ο Ποπόφ. Ίσως πάρει τη θέση του Λουμπούτη. Σε λίγο θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε στο 38. Αουρέλιο κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Λεβαδιακός με 10 αυτή τη στιγμή. Έχει οπισθοχωρήσει ο Διαμάντης και ο Μοντόγια. Ο Λουμπούτης δεν θα συνεχίσει στο μάτς. Σε λίγο ο Ποπόφ θα πάρει τη θέση του. Νέτο. Μπεγλέρας. Πρίτας. Αμορόζο. Για τον Ίβιτς. Πρώτος την μπάλα ο Άντερσον, αλλά τώρα δεν μπορεί να φύγει μπάλα μακριά. Φελίπε μπαίνει στη φάση, στο έδαφος. Φάουλ για τον Άρη. Και πάλι σε καλό σημείο και για τον Αμορόζο και για τον Αουρέλιο. Εδώ είναι η φάση, ο Διαμάντης, το φάουλ στον Φελίπε. Στο 39. Τελειώνει άδοξα η επιστροφή του Κώστα Λουμπούτη στο Κλέανθης Βικελίδης. Δεν θα βγάλει το πρώτο ημίχρονο, τραυματίστηκε ο αριστερός μπακ του Λεβαδιακού, παλιός παίχτης του Άρη. Σε λίγο ο Ποπόφ στον αγωνιστικό χώρο, ίσως γίνει τώρα η αλλαγή. Τώρα θα γίνει. Έδωσε και την οδηγία ο κύριος Γερμανάκος και πάλι με 11 στο γήπεδο. Το φιλοξενούμενο εδώ είναι ο Γκόραν Ποπόφ. Στο 39 θα μπει στο γήπεδο η πρώτη αλλαγή στο μάτς, αλλαγή προσώπων, φυσικά όχι αλλαγή σχήματος για τους φιλοξενούμενους, αναγκαστική αλλαγή λόγω του τραυματισμού του Λουμπούτη. Μπαίνει ο Ποπόφ λοιπόν στο μάτς. 40 λεπτά στο Κλέανθης Βικελίδης. Ο Ποπόφ παίρνει τη θέση του Λουμπούτη. Αουρέλιο, Αμορόζο και Ίβιτς πάνω από την μπάλα για τον Άρη. Αουρέλιο εκτελεί πάνω στο τείχος και πάλι. Ο Νέτο με το αριστερό σουτάρι. Όχι, με το καλό του πόδι. Γυρίζει στην άμυνά του. Η μπάλα έφυγε out. Εδώ είναι και πάλι η κατάληξη της φάσης. Λάζιτς στο βολέ. Εκεί όπου είναι ο Μοντόγια. Χάνει από τον Γιάχιτς. Με κερδίζει ένα πλάγιο ο Λεβαδιακός. Ο Ποφ δυνατά. Μοντόγια κατεβάζει. Φάουλ. Κερδίζει ο Αργεντινός από τον Γιάχιτς. Ηρεμία ζητάει ο κύριος Γερμανάκος. Μοντόγια θα σηκωθεί. Πρώτο σκόρερ του Λεβαδιακού με 8 γκολ φέτος. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, σιγά σιγά τον βλέπετε. Τσένοντας πηγαίνει προς την περιοχή του Κέλεμεν. Στην εκτέλεση είναι ο Λεωνάρντο, αρκετά μακριά. Λεωνάρντο εκτελεί, μπάλα περνάει δύσκολα. Ο Κέλεμεν με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Πολύ επικίνδυνα αυτά τα φάουλ. Πολύ καλές εκτελέσεις και οι δύο που έκανε. Και προηγουμένως έκανε πολύ καλά χτυπήματα. Παρόμοιες εκεί όπου πηγαίνουν όλοι οι παίκτες και είναι δύσκολα για έναν τερματοφύλακα να πάρει μια απόφαση σε αυτές τις φάσεις. Θα δούμε εδώ τον Εμπεγλέρα. Ωραία για τον Φελίπε κίνηση του Κόκε. Όχι, δεν είναι καλή η παλιά. Ο Αμορόζο ήταν.
Ο Αμορόζο ήταν, δεν ήταν ο Κόκε. Μάζεψε ο Μπλάζιτς. Δεν ήταν καλή η προσπάθεια του Φελίπε. Μπλάζιτς στο βολέ. Εκεί όπου δεν βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης του, η μπάλα θα πάει και πάλι στους γηπεδούχους. Νέτο. Ίβιτς και Φελίπε. Ακόμη ένα πλάγιο. Παραχώρησε ο Ποπόφ. Λεωνάρντο κάνει καλό παιχνίδι, κατεβάζει για τον Διαμάντη. Αυτός ψάχνει τον Τιμπαλά, η μπάλα καταλήγει στον Αουρέλιο. Καθυστερεί, αυτός τελικά βρίσκει τον Αμορόζο. Τυχερός εδώ ο Βραζιλιάνος, μένει η μπάλα στην κατοχή του. Αουρέλιο. Κίνηση του Κόκε. Σε αυτόν πάει μπάλα, αλλά έχει σηκωθεί το σημαίακι από τον βοηθό. Προσπάθησε ο Κόκκι να κρατηθεί, θα δούμε. Είναι σε θέση offside ο Ισπανός. Προσπάθησε όσο μπορούσε να κρατηθεί ο Κόκκι, περίμενε, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Δυόμιση λεπτά πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 45 στο παιχνίδι. Ακόμη μια προσπάθεια του Λεβαδιακού, τελειώνει πολύ γρήγορα. Ο Λεβαδιακός που ισορρόπησε από το 20 μέχρι το 35, αλλά και πάλι τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο έχει οπισθοχωρήσει. Ο στόχος του Λεβαδιακού είναι να δώσει χώρο 40 μέτρα τουλάχιστον ελεύθερο στον Άρη, ο οποίος αλλάζει πάση χωρίς καμία πίεση. Και από εκεί πέρα αρχίζει η άμυνα, από το ημικύκλιο αρχίζει. Με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα και είναι δύσκολο να περάσεις μετά 1-2. Και τελικά καταλήγει στη σέντρα που εκεί είναι το μειονέκτημα ότι δεν υπάρχει ο ψηλός φορ που να δημιουργήσει προβλήματα μέσα στην περιοχή. Είναι όλοι τους κινητικοί, και ο Αμορόζο και ο Κόκκι, ναι, και ο Φελίπα. Αλλά αυτοί είναι παίκτες που θέλουν το χώρο και όχι να πάρουν να δεχτούν την μπάλα ψηλά. Και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν φταίει ο τρόπος παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ σωστός ο τρόπος και η ανάπτυξη του Άρη. Και παρόλα αυτά έχει και τις φάσεις. Όπως βέβαια και τις φάσεις τη και ο Λεβαδιακός. Ναι, τον μπαίνει ωραία στην περιοχή, γυρίζει χαμηλά. Μακριά η μπάλα από τον Θεοδωσιάδη και ακόμη πιο μακριά από τον Παρασκευαϊδή. Σέντρα του Νεμπεγλέρα. Ο Αμορόζο στην κίνηση. Καλή σκέψη, καλή εκτέλεση, αλλά ο Μπλάζιτς ήταν σε καλή θέση και μάζεψε. Αν έμπαινε θα ήταν ένα από τα καλύτερα γκολ. Πολύ ωραία σκέψη από τον άλλοτε διεθνή Βραζιλιάνο. Στο 44 αυτή η προσπάθεια του Αμορόζο που ξυπνάει λίγο και τον κόσμο εδώ στο Κλέανθης Βικελίδης. Αμορόζο. Πρίτας. Καθυστέρησε, δεν έδωσε στον Κόκε. Πρέσαρε ο Τιμπαλά και κέρδισε. Διαμάντης. Λάθος. Πρίτας. Νεμπεγλέρας. Προσποίησή του δεν έπιασε. Ο Διαμάντης συνεχίζει το pressing. Γιάχιτς για τον Νέτο. Και πάλι Γιάχιτς. Πρεσάρει ο Μοντόγια πίσω στον Κέλεμεν. Παδόπουλος. Δεν βρήκε τον Ίβιτς, ο Άντερσον και ο Παρασκευαΐδης μακριά και είναι και καλή η μπαλιά για τον Τιμπαλά. Πρόλαβε ο Πρίτας, συνεχίζει ο Τιμπαλά το pressing. Ο Κέλεμεν ψύχρεμα βρήκε τον Αουρέλιο, αυτός δεν συνεργάζεται με τον Πρίτα. Τελικά τα κατάφεραν οι παίκτες του Άρη. Τώρα έγινε το λάθος από τον Αουρέλιο. Ανδράλας. Για τον Τιμπαλά, στο έδαφος φάουλ για τον Λεβαδιακό και έχει καλές εκτελέσεις και ο Ποπόφ και ο Λεωνάρντο που το έχουμε δει ήδη στο παιχνίδι. Ένα λεπτό, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς. Μάλλον έχουμε ήδη πει στις καθυστερήσεις. Γιατί έχει το αριστερό, ναι. Που βλέπει καλύτερα, μάλλον. Αν και το βλέπω, δεν πήγε. Εδώ είναι ο Κέλεμεν που δίνει οδηγίες. Αρκετοί παίκτες στο τείχος για τον Άρη. Είναι ο Άντερσον. Δεν έχει πάει από Ποφ. Ο Άντερσον και ο Λεωνάρντο. Μάλλον ο Άντερσον θα εκτελέσει. Αυτός έχει πάρει πιο πολλά μέτρα φόρα. Τώρα πιστοχωρεί και ο Λεωνάρντο. Άντερσον στην εκτέλεση. Μπάλα περνάει. Ο Κέλεμεν μπλοκάρει με τη συμπλήρωση και του λεπτού των καθυστερήσεων.
ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Μετά το 20 λεπτό ανέβηκε ο ρυθμός στο μάτς. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά το 0-0 διατηρείται. Έγινε ένα μέτριο από πλευράς θεάματος πρώτο ημίχρονο. Εν τούτης υπήρξαν αρκετές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες να ανοίξει το σκορ και να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο και βέβαια να δούμε τι αλλαγές θα κάνουν οι προπονητές κατά διάρκεια του παιχνιδιού. Για παιχνίδι που δεν είχε καλό και γρήγορο ρυθμό συνέχεια, είχε αρκετές ευκαιρίες. Είναι λογικό, ναι. Όταν μια ομάδα παίζει αρκετά σφιχτά, δεν είναι κατέρωθεν ο ρυθμός να είναι εναλλασσόμενος. Είναι κάποιο στιγμιαίο λάθος που θα γίνει, μια προσωπική ενέργεια κάποιος παίκτη. Και ο κόσμος του Άρη προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει την ομάδα. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο από τον κύριο Γερμανάκο. Παπαδόπουλος. Νεμπεγλέρας. Και με μια πρώτη ματιά δεν έχει αλλάξει κάτι στην διάταξη των δύο ομάδων. Έτσι φαίνεται. Πρίτας. Όπως βλέπουμε στο μισό είναι η 9. Μόνο Μοντόγια, μόνο Μοντόγια πάνω, είναι πάνω, λίγο πάνω από τη σέντρα. Νεμπεγλέρας. Νέτο. Πάλι Νεμπεγλέρας. Θα χάσουν οι παίκτες του Άρη. Ο Διαμάντης κερδίζει ο Νέτο. Νεμπεγλέρας. Φελίπε ανοίγει το κοντρόλ. Διαμάντης πίσω στον Μπλάζιτς. Αυτός μακριά. Εκεί όπου ο Νέτο είναι με τον Λεωνάρντο. Μπαίνει στη μάχη και ο Μοντόγια. Ο φάουλ είναι του Νέτο σε αυτή τη φάση. Μικρόφωνο στον Τάσο Παγκλατή στον πάγκο του Άρη. Και επειδή μιλάμε για τις αλλαγές και για τις εσωτερικές αλλαγές που ενδεχομένως να προκύψουν, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν προκύψει. Για τον Άρη, ο Μπάγκεβιτς όμως με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έδωσε εντολή να σηκωθούν τρεις ποδοσφαιριστές από τον πάγκο. Και οι τρεις μεσοεπιθετικοί, ο Τόνι Κάλβο, ο Τιάγκο Ζεντήλ και ο Χαβιέ Χαβίτο. Δεν αποκλείεται να θελήσει ο Σερβοήλινας να ανακατέψει την τράπουλα σε μικροχρονικό διάστημα για να δημιουργήσει κάποια δυναμική από τον χώρο του κέντρου και στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά και αυτοί όχι οι παίκτες που μπορούν να γεμίσουν την περιοχή. Ακριβώς, είναι και αυτοί οι περιφερειακοί. Βέβαια μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπορούν να δώσουν ακόμη περισσότερη ταχύτητα. Να είναι πιο φρέσκοι, πιο ξεκούραστοι, να δημιουργήσουν σε κάποιους κουρασμένους πρόβλημα. Σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει σημασία που δεν έχει τέτοιο παίχτη. Και τον Αμορόζο να ανεβαίνει πιο ψηλά δίπλα στον Κόκκι. Μπορεί να το πάει και 4-4-2 όπως ξεκίνησε το προηγούμενο παιχνίδι. Πάμε και στον πάγκο των φιλοξενούμενων, στο Στέλιο Σωτηρόπουλο, να πάρουμε και εκεί λίγες ειδήσεις με την εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου. Στέλιο. Ο Μπάμπη Στενές έχει σηκώσει για προθέρμανση του Ζακ Ολιβιέ Παβιό. Να δούμε το λάθος εδώ που γίνεται. Ο Κόκκι στην περιοχή γυρίζει την μπάλα. Έψαξε τον Αμορόζο σε καλή θέση ο Θεοδοσιάδης, απομάκρυνε. Λάθος του Ποπόφ εκεί. Ακριβώς, από ένα λάθος. Όπως πιο λάθος είχαν σε μια άλλη φάση ο Αουρέλιο και βρέθηκε ο Ντιμπαλά να σουτάρει. Έτσι, από κάποια λάθη παίρνουν τα γκολ. Πέμπτο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι και πάλι ο Φελίπε. Μακρύνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Διαμάντη, ο Λεωνάρντο είναι γρήγορος. Εκεί βοήθεια του Ντιμπαλά, ανεβαίνει από την άλλη πλευρά και ο Αδράλας. Ο Ντιμπαλά δεν ήταν offside, καλυπτόταν από τον Αουρέλιο. Μπαίνει στην περιοχή ο Ντιμπαλά. Με τον Εμπεγλέρα ανοίγει το κοντρόλ, έρχεται ο Νέτο και διορθώνει. Και με τη βοήθεια του Πρίτα τελειώνει αυτή η φάση. Πολύ έξυπνη η μπαλιά του Λεωνάρντο και εδώ είναι καλή κίνηση του Φελίπε. Η μπάλα περνάει από τον Ποπόφ, ο Φελίπε όμως δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη του. Λεωνάρντο. Λεωνάρντο μόνος του με όλους τους παίκτες του Άρη θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στα χέρια του Κέλεμεν. Πολύ καλή ποιότητα ποδοσφαιριστή ο Λεωνάρντο. Έδειξε αρκετές φορές ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλή μπάλα. Και καλές εκτελέσεις έχει και ακριβώς. Καλή μπαλιά, έξυπνος στο παιχνίδι του. Νέτο, Φελίπε, αφήνει ο Νέτο για τον Ίβιτς. Σέντρα του Ίβιτς είναι για τον Κόκκιο, Παρασκευαΐδης και ο Ποπόφ ακόμη πιο μακριά. Και πάλι ο Λεωνάρντο, ο Νέτο έχει μείνει στην επίθεση. Ο Λεωνάρντο είναι με τον Γιάχιτς μπροστά του. Η μπαλιά του είναι για τον Μοντόγια. Βάζει το κορμί του αυτός, κάνει φάουλ στον Παπαδόπουλο. Τελειώνει η φάση. Τελειά. Σωστό είναι το σφύριγμα του διαιτητή. Έστω και αν ο Μοντόγια λέει ότι τον βρήκε με τον νόμο. Τον έχει βρει με τον νόμο όμως την ώρα που σηκώνεται για να πάρει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος και τον γκρεμίζει μικρόφωνο. Στο Στέλιο Σωτηρόπουλο στον πάγκο του Λεβαδιακού. Να προσθέσουμε ότι εκτός από τον Παμβιό και τον Κρουπί προθερμαίνεται και ο Τάσος Παστός. Σε
Σε λίγο ίσως έχουμε κάποιες κινήσεις από τους δύο προπονητές. Για την ώρα ο Ποπόφ και ο Διαμάντης πίσω στον Μπλάζιτς. Καθυστερεί αυτός και τελικά κάνει λάθος. Πρίτας. Οκ. Νέτο. Και πάλι Κόκε. Για ακόμη μια φορά πάνε να κάνουν ένα-δύο υπέρχεται στο Άρη σε μικρό χώρο, αλλά τα πολλά πρόσωπα δεν τους επιτρέπουν να κάνουν αυτή τη γρήγορη εναλλαγή. Ωραία ο Αμορόζο. Περνάει ο Κόκε. Ευκαιρία με τον Ίβιτς για το 1-0. Γκολ για τον Άρη στο 50 λεπτό της αναμέτρησης με τον Βλάνταν Ίβιτς. Ανηγυρίζει ο κόσμος του Άρη γιατί το σκορ ανοίγει στο Κλεάνθης Βικελίδης στο 50 λεπτό. Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο πήρε αμέσως γρήγορο ρυθμό και βρέθηκε εδώ ο χώρος. Ακριβώς, για να πετύχει ο Άρης την γκολ. Χάρη στην καλή τεχνική που έχουν οι παίκτες αυτοί, κάναν μια σωστή αλλαγή. Ο Ίβιτς έχει αυτός καλή τεχνική και έβαλε σωστά το... Θα δούμε εδώ. Κόκε και ο Ίβιτς φυσικά δεν είναι σε δέση offside. Ο Φελίπε είναι εκτεθειμένος, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την φάση. Ξανά ο Αμορόζο. Ο Κόκε πολύ ωραία. Και η εκτέλεση του Ίβιτς για το 1-0 για τον Άρη απέναντι στο Λιβαδιακό. Άψογο πλασέ. Ναι, ήταν φοβερό το πλασέ με εξωτερικό φάλσο, γιατί ό,τι αλλιώς να σούτερνε θα είχε πρόβλημα. Παίκτης που δεν είχε καλή τεχνική δεν θα μπορούσε να βάλει ένα τέτοιο γκολ με τέτοιο τρόπο. Θα έπρεπε να στρίψει αλλιώς το κορμί του για να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Ήδαχτη, με το ανάποδο πόδι θα σούτερνε, κάτι άλλο θα έκανε. Άψογη εκτέλεση από τον Βλάνταν Ίβιτς. Τώρα πιστεύω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι, γιατί ο Λεβαδιακός αναγκαστικά θα παίξει διαφορετικά. Είναι αναγκασμένος τώρα να ρισκάρει ο Μπάμπης Τενές και να δούμε τι αλλαγές θα κάνει στη διάταξη της ομάδας του. 1-0 λοιπόν από το 50 λεπτό, ο Άρης προηγείται. Δεν έχει δεχτεί γκολ στα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια. Ο Άρης άψογο κλίμα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μικρόφωνο στον Τάσο Παγκλατζή, στον πάγκο του Άρη. Ασφαλώς το γκολ του Βλάντο Ίβιτς έδειξε το άγχος από τον πάγκο του Άρη και ανακούφισε τον Ντούσαν Πάγκεβιτς. Το χάρηκε, χαμογέλασε μάλιστα ο Σερβοέλληνας και λίγα λεπτά νωρίτερα έδινε οδηγίες στους δύο ποδοσφαιριστές που πλαισιώνουν τον Σέρχιο Κόκε στην επίθεση, δηλαδή τον Φελίπε Σανσόν δεξιά και τον Μάρσο Αμορόζο αριστερά, να ανοίξουν δηλαδή, να παίξουν κοντά στη γραμμή για να ανοίξει η άμυνα του Λεβαδιακού. Τώρα ασφαλώς το παιχνίδι θα έχει ένα διαφορετικό ρυθμό, ενδεχομένως και ένα διαφορετικό στυλ με τον Λεβαδιακό να προσπαθήσει να ανταποδώσει τον γκολ. Θα ανοίξουν όπως και να το κάνουμε εκ των πραγμάτων οι χώροι στην αμυντική του γραμμή. Για να δούμε πώς υποδέχτηκαν τον γκολ και στον πάγκο του Λεβαδιακού. Πάμε στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο. Αφού πέρασαν τα πρώτα δευτερόλεπτα της ψυχρολουσίας, ο Μπάμπης Τενές και ο Μιχάλης Κασάπης προσπαθούν με συνεχείς φωνές να ενθαρρύνουν τους παίκτες του Λεβαδιακού, φωνάζοντάς τους ότι δεν πειράζει, πάμε για την ισοφάρηση. Σίγουρα θα αλλάξει τακτική ο Λεβαδιακός στο παιχνίδι του. Λεβαδιακός που έχει νικήσει μόλις μία φορά εκτός έδρας τον Άρη. Offside φυσικά ο Μοντόγια εδώ. Επικίνδυνα ο Παπαδόπουλος και δεν υπήρχε και λόγος. Με η φάση της είχε τελειώσει πολύ νωρίς. Είναι κάτα στο Μοντόγια που συνέχισε την φάση ενώ είχε σφυρίξει ο διαιτής, αλλά ήταν και επικίνδυνη η προβολή του Παπαδόπουλου. Βέβαια κάρτα τη βλέπει ο Μοντόγια σε αυτή τη φάση στο 53. Πάντως το γκολ του Άρη θα έλεγα δεν ήταν τυχερό γκολ, ήταν αποτέλεσμα της καλής τεχνικής κατάρτισης που έχουν κάποιοι παίκτες του Άρη, γιατί κάνανε και ο Αμορόζο και ο Κόκε και ο Ίβιτς και οι τρεις στη σειρά κάνανε ενέργειες πολύ σωστές. Σε τέτοια κλειστή άμυνα, μόνο με προσωπικές ενέργειες κάποιων παιχτών με ιδιαίτερα καλή τεχνική μπορεί να μπει ένα γκολ. Συνεχίζεται μακριά από εκεί που βρίσκεται η μπάλα η κοκορομαχία του Μοντόγια με τον Παπαδόπουλο. Ο Νέτο προσπαθεί εδώ να περάσει, δεν θα τα καταφέρει. Ο Ποφ. Ανδράλας. Την μπαλά έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα.
Μικρόφωνο στον Στέλιο Σωτηρόπουλο, στον πάγκο του Λεβαδιακού. Ο Μοντόγια είπε στον κύριο Γερμανάκο ότι δεν άκουσα το σφύριγμα. Κάτι που του φωνάζουν προς τον διαιτητή και εδώ οι άνθρωποι από τον πάγκο του Λεβαδιακού. Τώρα λίγη σημασία έχει, έχει βγει η κάρτα. Έτσι κι αλλιώς από τον διαιτητή. Πρώτου την μπαλά απομάκρυνε ο Γιάχιτς. Άντερσον βρήκε τον Ζησόπουλο. Διαμάντης. Ποπόφ. Ανοίγει το κοντρόλ, δεν βγήκε πάνω του ο Ίβιτς. Ο Ποπόφ συνεχίζει. Πάλι ο Διαμάντης. Ανάμεσα σε τρεις. Χάνει καθαρά την μπάλα. Ο Ίβιτς κάνει καλή κίνηση ο Αμορόζο. Ο Ίβιτς τον είδε και του πέρασε την μπάλα. Βραζιλιάνος. Κίνηση απέναντι από τον Φελίπε. Για αυτόν είναι η παλιά. Ο Άντερσον παρεμβαίνει και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Καλή αντεπίθεση από τον Άρη. Τώρα θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι, θα είναι ανοιχτό πιστεύω. Αμέσως υπήρξε λίγος χώρος παραπάνω. Οπωσδήποτε. Είναι άλλο παιχνίδι τώρα. Έκτο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Φελίπε εκτελεί με πάσα για τον Κόκε. Φελίπε και πάλι. Σέντρα κεφαλιά του Ίβιτς και η μπάλα δεν θα καταλήξει. Τα αλήθεια σπουδαία επέμβαση από τον Μπλάζιτς. Στο 56. Ξανά. Ενστικτοδός ο Μπλάζιτς. Στέλνει την μπάλα κόρνερ. Πολύ όμορφη επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Κρατάει το 1-0. Αουρέλιο. Αμορόζο. Νεμπεγλέρας. Σηκώσει την μπάλα. Σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός. Τελειώνει εκεί η φάση. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέλιο Σωτηρόπουλο στον πάγκο του Λεβαδιακού. Πρώτη διορθωτική κίνηση του Μπάμπι Τενέ. Ο Διαμάντης θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κρουπί. Στον Ρέγγες, με συγχωρείτε. Τώρα η αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Δεύτερη στο μάτς. Φεύγει ο Διαμάντης για να μπει ο Ρέγγες. Και από ό,τι φαίνεται πάει στο 4-4-2. Γιατί βλέπω. Ήρθε η ώρα να ρισκάρει. Ακριβώς. 4-4. Ότι μπαλά πάει κοντά στο Μοντόγια και παίζει καθαρά 4-4-2. Έκανε μια αλλαγή και έκανε. Ο Ρέγγες και... έρχεται δεξιά. Τώρα υπάρχει όμως χώρος. Αμορόζο πήρε την μπάλα γρήγορα από τον Πρίτα. Αμορόζο συνεχίζει, σκάβει για τον Ίβιτς. Ο σκόρερ του Άρη στην περιοχή. Γυρίζει ο Ίβιτς εκεί όπου ο Άντερσον προτιμά να κάνει κοντρόλ, δεν απομάκρυνε. Νεμπεγλέρας. Πρεσάρει ο Άρης, ψάχνει γρήγορα για ένα δεύτερο γκολ. Νέτο τη σέντρα, βγαίνει ο Μπλάζιτς και τελειώνει εκεί η φάση. Ο Άρης στο δεύτερο μήχρονο είναι πολύ καλύτερος. Έχοντας πετύχει και τον γκολ, είναι πιο απολυτικός να βάλει και δεύτερο. Την μπαλά. Κερδίζει ένα πλάγιο από τον Πρίτα. Εδώ ο Ίβιτς, ο Κόκε, χωρίς να βλέπει. Περισσότερο για τον εαυτό του είναι η πάσα παρά assist για τον Ίβιτς, αλλά λίγη σημασία έχει. Γιατί άψογα ο Σέρβος. Φοβερό τελείωμα. Με το εξωτερικό κάνει το 1-0. Τέταρτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Βλάντα Ίβιτς. Πρίτας. Γιάχιτς. Φελίπε. Μπαλιά στο πουθενά εκεί όπου είναι μόνο ο Άντερσον. Ψάχνει τον Ντιμπαλά. Δυνατά ο Παπαδόπουλος. Ψηλά καθαρίζει τη φάση. Πρίτας. Νέτο. Κάνει το 1-2 με τον Πρίτα και συνεχίζει ο Βραζιλιάνος. Κόκε. Υποδέχεται ωραία την μπάλα και γυρίζει. Η κόντρα δεν τον ευνοεί. Λάθος του Παρασκευαίδη. Ο Φελίπε πάει να μπει στη φάση. Έχει αντιληφθεί ο Μπλάζιτς. Βγήκε και μάζεψε. Τι μπορεί να κάνει ένα προβληματάκι στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ανάγκασε τον Παρασκευαίδη. Να κλωτσίσει αέρα. Για να δημιουργηθεί φάση για τον Άρη. Αουρέλιο. Εμπεγλέρας. Ξανά για τον Αουρέλιο. Δεν ανέβηκε ο Αμορόζο να τον βοηθήσει. Κλείστηκε ο Ρέλιο, έχασε την μπάλα. Μοντόγια. Ωραία για τον Ρέγγες. Ο Παπαδόπουλος όμως έχει. Παντού είναι ο Παπαδόπουλος και κόβει όλες τις αντεπιθέσεις. Διαβάζει καλά το παιχνίδι. Πολύ καλά. Έχει και ταχύτητα που δεν την έχουν πολλοί στόπερ και αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχει. Και είναι και πολύ δυνατός, έτσι. Και δυνατός και είναι πληθωρικός. Μπεγλέρας έχει χώρο. Προτιμά να δώσει και πάλι την μπάλα στον Ίβιτς. Αμορόζο, κίνηση του Φελίπε. Αμορόζο τον είδε, δεν πέρασε η παλιά από τον Άντερσον. Καλή σκέψη. Λεωνάρντο, κίνηση από τον Ποπόφ. Λεωνάρντο συνεχίζει, περνάει για τον Ποπόφ. Στην περιοχή είναι μόνο Μοντόγια, τώρα πλησιάζει την μπαλά.
Πόφ προτιμά να βρει και πάλι τον Λεωνάρντο. Μπαλά, Λεωνάρντο. Θα σουτάρει, μπαλά καταλήγει στον Μοντόγια. Όχι, πρόλαβε και πάλι ο Παπαδόπουλος. Αμορόζο κατεβάζει ωραία την μπαλά. Κίνηση του Κόκε, τον είδε ο Αμορόζο. Δυνατή η μπαλιά. Πρόλαβε ο Άντερσον, βγαίνει ο Μπλάζιτς και απομακρύνει. Έχει ανοίξει σίγουρα το παιχνίδι τώρα. Φελίπε ψάχνει τον Κόκε, δυνατή παλιά μαζεύει ο Μπλάζιτς. Εδώ είναι ο σκόρερ. Βλαντανίβιτς με το τέταρτο φετινό του γκολ. Έχει δώσει το προβάδισμα στον Άρη. Όπως είπαμε, έχει κερδίσει τα τρία τελευταία του μάτς με 2-0. Είναι τέσσερα μάτσα αίτητος στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και προηγείται και απέναντι στο Λεβαδιακό. Άρης που αμέσως μετά αντιμετωπίζει την ΑΕΚ εκτός έδρας, ο Λεβαδιακός που έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Καλαμαριά την επόμενη αγωνιστική. Μικρόφωνο στον Στέλιο Σωτηρόπουλο στον πάγκο του Λεβαδιακού. Να προσθέσουμε σε αυτό που μόλις είπες ότι όπως μας έλεγαν οι άνθρωποι του Λεβαδιακού, για αυτούς ίσως το κυριότερο παιχνίδι της χρονιάς είναι της επόμενης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα Θεσσαλονίκης, Ηλία. Λάθος εδώ. Ο Κόκε παίρνει την μπάλα. Αμορόζο. Κίνηση του Ίβιτς, τον είδε ο Αμορόζο. Ίβιτς κατεβάζει για τον Κόκε. Πολύ καλή σκέψη, αλλά ο Ζησόπουλος ήταν σε καλή θέση. Πολύ ωραία κρατάει μπάλα και βγάζει για τον Ποπόφ. Ρέγες. Μοντόγια. Αδράλας. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Λεωνάρντο. Δεν έχει κανέναν κοντά του. Λίγο πιο κοντά είναι ο Ντιμπαλά, ο Λεωνάρντο. Καλή παλιά, αλλά μάλλον δεν τον αντιλήφθηκε κανείς από τους συμπαίκτες του. Βλέπουμε ότι ο Λεβαδιακός αναγκαστικά πιέζει πιο ψηλά από ότι στο όταν ήταν το σκορ 0-0. Και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα γι' αυτό, γιατί αφήνει διαδρόμους για τον Άρη με τους καλούς παίκτες και την τεχνική που έχουν να βάλουν και δεύτερο γκολ. Γιατί μέχρι τη στιγμή στο δεύτερο μήχρονο ο Λεβαδιακός δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα. Να δούμε τον Φελίπε με τον Παρασκευαίδη. Φελίπε ισχύει ωραία τον Πρίτα. Νέτο. Ίβιτς. Σκάβει για τον Αμορόζο, δεν υπάρχει offside. Ο Αμορόζο όμως δεν μπορεί να γυρίσει την εστία. Ποπόφ. Λεωνάρντο. Καλή μπαλιά για τον Ντιμπαλά. Δεν βγαίνει ο Κέλεμεν. Ο Ντιμπαλά πλησιάζει στην περιοχή και έξοχη επέμβαση από τον Παπαδόπουλο. Και μάλιστα προλαβαίνει και την μπάλα πριν βγει κόρνερ. Και ολοκληρώνει ο Αουρέλιος. Σπουδαία επέμβαση από τον Παπαδόπουλο. Κρατάει το 1-0 για τον Άρη. Νομίζω δίκαια χειροκροτείται από όλο τον κόσμο, γιατί πολλές φορές χειροκροτούμε μόνο τα γκολ, αλλά αυτή η φάση ήταν σώνησε ένα γκολ. Το 1-0 διατηρείται μετά την σπουδαία επέμβαση του Παπαδόπουλου. Ο Φελίπε για τον Αμορόζο. Ωραία ξανά για τον Φελίπε. Θα κρατήσει την μπάλα, ευκαιρία για τον Άρη. Πλασέ out στο 63 από τον Φελίπε. Εδώ ο Άρης κάνει μια ευκαιρία να τελειώσει το μάτς από πολύ νωρίς. Ελάχιστα out. Ο Φελίπε τα έκανε όλα ωραία. Το τελείωμα του δεν ήταν καλό, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο από τη φάση του Ίβιτς. Αλλά βλέπουμε ένα πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Το goal πάνω κάτω πάρα η μπάλα. Πολύ. Χάθηκε η ευκαιρία του Λεβαδιακού και κατευθείαν έχασε η ευκαιρία ο Άρης. Βέβαια, τον Λεβαδιακό δεν χάθηκε ευκαιρία. Ήταν μια πολύ καλή αμυντική προσπάθεια του Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν άφησε να γίνει ούτε καν σουτ. Αουρέλιο. Με τον Κόκκι αφήνει αυτός για τον Αμορόζο. Πρόλαβε ο Θεοδοσιάδης. Παρασκευαίδης. Βρίσκει ωραία τον Τιμπαλά. Έρχεται ο Γιάχιτς να πρεσάρει την μπαλά. Αφήνει ωραία την μπάλα για τον Ζησόπουλο. Αλλαγή για τον Λεωνάρντο. Ανεβαίνει να τον βοηθήσει ο Ποπόφ. Ο Λεωνάρντο αλλάζει και αυτός παιχνίδι για τον Ρέγες. Καλή κυκλοφορία τώρα από τους φιλοξενούμενους. Θεοδοσιάδης χάνει και ευκαιρία αντεπίθεσης για τον Άριον. Εμπεγλέρας για τον Αμορόζο. Σηκώνει το σημαίο και ο βοηθός. Πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο Εμπεγλέρας, αλλά θα δούμε καλύτερα εδώ.
Δεν βοηθάει η κάμερα, αλλά φαίνεται να είναι ελάχιστα πιο μπροστά ο αρχηγός του Άρη. Πρίτας. Γιάχιτς. Και πάλι για τον Πρίτα. Αμορόζο. Ανοίγει ωραία το παιχνίδι του Άρη για τον Αουρέλιο Νεμπεγλέρας. Ξανά για τον Αουρέλιο. Ίβιτς. Νεμπεγλέρας. Πρίτας προσποιείται, γυρίζει στον Παπαδόπουλο. Αυτός αναγκαστικά ακόμη πιο πίσω. Και λέμε να έχει βγει από την περιοχή του. Επικίνδυνα αυτά. Τελικά πρόλαβε να απομακρύνει από την πίεση του την μπαλά, αλλά η μπάλα καταλήγει στους φιλοξενούμενους. Θεοδωσιάδης. 65 λεπτά στο Κλέανθης Βικελίδης. 1-0 από το 50 με την άψογη εκτέλεση του Βλάντα Νίδιτς. Νικήθηκε ο Μπλάζιτς και το παιχνίδι έχει πάρει διαφορετική μορφή από τότε. Λεωνάρντο. Μικρόφωνο στον Τάσο Παγκλατζή, στον Πάγκο του Άρη. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς που θέλει να πετύχει το συντομότερο δυνατό η ομάδα του Ναγκόλ για να έχει ένα σκορ ασφαλείας απέναντι στο Λεβαδιακό που δείχνει να είναι επικίνδυνος στις αντιπιθέσεις. Στην χαμένη ευκαιρία του Φελίπε κυριολεκτικά τραβούσαν όλοι τα μαλλιά του στον Πάγκο. Ήταν πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Και ο Μπάγκεβιτς δεν έχει σταματήσει να δίνει οδηγίες. Μετά το 1-0 προσπαθεί να πει τους παίκτες του να μην δίνουν πολύ βάθος στο παιχνίδι της ομάδας του Άρη, να έρθουν πιο κοντά οι γραμμές. Και αυτό προσπαθεί να το πει στον Κόκ εδώ και αρκετή ώρα, ο οποίος ξεχνιέται πολλές φορές την επίθεση στο δεύτερο μέρος, αλλά και στους αμυντικούς να ανεβαίνουν συχνά. Παλιά του Λεωνάρντο αφήνει την μπάλα για τον Ρέγες. Ρέγες έχει μπροστά τον Αουρέλιο. Τώρα έρχεται και ο Νεμπεγλέρας να κλείσει. Θεοδωσιάδης στη σέντρα. Την μπάλα μαζεύει την μπάλα, αλλά του την παίρνει πολύ ωραία ο Πρίτας. Και ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα για τον Άρη. Φελίπε, δεξιά του είναι ο Κόκε. Φελίπε συνεχίζει, έρχεται για βοήθεια και ο Πρίτας. Φελίπε δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Άντερσον, σειρά του Λεβαδιακού τώρα. Είναι 5 με 5 όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, είναι πολύ μακριά. Λεωνάρντο σκάβει για τον Μοντόγια. Ευκαιρία για τον Λεβαδιακό, η μπάλα out. Να δούμε τη φάση. Σταμάτησε ο Άρης, κόλλησε όλος ο Άρης. Είναι καθαρά offside ο Μοντόγια. Όλα αυτά η φάση συνεχίστηκε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδούμε λίγο το replay αυτής της φάσης. Όλος ο πάγκος του Άρη πήγε στον βοηθό. Είναι offside ο επιθετικός του Λεβαδιακού, καθαρά πίσω από την άμυνα του Άρη. Φάση συνεχίστηκε, ο Μοντόγια έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Εδώ οι μονάδες αξιολόγησης. Έχει ανέβει σαφέστατα ο Άρης. Έχουμε φτάσει στο 68 λεπτό. Η ευκαιρία του Μοντόγια στο 67. Έχει πάρει μια άγρια ομορφιά το παιχνίδι. Γίνονται φάσεις εκατέρωθεν. Βέβαια ο Άρης πατάει πολύ πιο καλά στο γήπεδο. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι τώρα. Είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Πρίτας. Αλλά τώρα τελευταία έγινε επικίνδυνος και σε κάποιες φάσεις και ο Λεβαδιακός και μάλιστα σε φάσεις καλές. Πρίτας περιμένει βοήθεια με τον Φελίπε, θα αλλάξει την μπάλα ωραία. Σέντρα του, βγαίνει ο Ποπόφ, η κόντρα από τον Ίβιτς, βγαίνει ο Μπλάζιτς και μαζεύει. Ούτως ή άλλως ο Λεβαδιακός δεν έχει να χάσει τίποτα, αναγκαστικά βγήκε πιο μπροστά. Υπάρχει και η λογική, τι 1-0, τι 2-0 πλέον. Γιατί το 1-0 δεν το βοηθάει σε τίποτα. Και χάσει το μάτς με 1-0, είτε χάσει το μάτς με 2-0, δεν έγινε. Και έγινε για βαθμούς. Δεν το... Για να πάμε στον πάγκο του Λεβαδιακού, στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Ο Μπάμπης Τενές στην ευκαιρία αυτή του Μοντόγια σήκωσε τα χέρια προς το Θεό. Ο Μιχάλης Κασάπης άρχισε να μονολογεί ότι αυτά δεν χάνονται. Τελικά, όπως ξέρετε και εσείς, όλες οι ευκαιρίες χάνονται. Το 1-1 δεν ήρθε. Συνεχίζουν οι δύο τεχνικοί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Στέλιο. Ακριβώς, Γλία. Συνεχίζει λοιπόν ο Μπάμπης Τενές και ο βοηθός του Μιχάλης Κασάπης να παροτρύνουν τους βιωτούς προκειμένου για την ισοφάριση. Σε λίγο θα μπει και ο Κάλβο στο παιχνίδι για τον Άρη, όπως με ενημερώνει ο Τάσος Πακλατζής. Όλα τα γκολ χάνονται και υπάρχει και το άλλο που μπορούμε να πούμε στο ποδόσφαιρο. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Οπωσδήποτε έχει χρόνο πολύ. Έχει χρόνο πολύ το μάτς. Όλα μπορούν να συμβούν.
Και είναι ανοιχτό το παιχνίδι και όμορφο. Θα έλεγα είναι και όμορφο για να το βλέπει κάποιος. Έχει γίνει πολύ ωραίο το ναι. Πάνω κάτω οι ομάδες, φάσεις υπάρχουν, γκολ χάνονται, γκολ μπήκε. Μοντόγια. Με παρτενέρ πλέον στην επίθεση, γιατί είπαμε ότι ο Λεβαδιακός πλέον έχει πάει στο 4-4-2. Ο Άρης από την άλλη πλευρά δεν έχει αλλάξει. Ωραία προσποίηση εδώ του Μοντόγια. Ο Ζησόπουλος και ο Μοντόγια ξαναμπαίνει στη φάση. Προσπαθεί να τους περάσει όλους. Δεν θα καταφέρει γιατί εκεί ήταν ο Γιάχιτς αυτή τη φορά. Ίβιτς κινήσει από τον Νέτο και παίρνει την μπάλα. Ξανά για τον σκόρερ του Άρη πίσω στον Κέλεμεν. Πρεσάριο Μοντόγια, ο Κέλεμεν για τον Γιάχιτς. Και πολύ ψηλά μάλιστα θα έλεγα πρεσάριο. Μόνο τρεις παίκτες του Λεβαδιακού κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ρισκάρει πολύ αυτή τη στιγμή. Περνάει ο χρόνος. Αναγκαστικά πρεσάρει πιο ψηλά. Ανδράλας για τον Τιμπαλά. Μοντόγια έβαλε το κορμί του, αλλά εκεί υπάρχει ο Παπαδόπουλος που κάνει άψογο παιχνίδι. Εκείς. Για μένα ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού μέχρι τώρα είναι ο Παπαδόπουλος. Δεν αναγνωρίζεται όμως η προσπάθεια των αμυντικών τόσο καμιά πολύ. Καμιά φορά, ναι, πολύ λιγότερο από κάποιον που θα βάλει. Πάντως εκείνη η φάση με τον Τιμπαλά, νομίζω ότι αρκεί για να το δώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και έχει κόψει και άλλες πολλές. Βέβαια δεν ήταν φάση που να βάλει γκολ ο αντίπαλος, αλλά ήταν πολύ σημαντικές. Κέλεμεν δεν βρήκε τον Νέτο. Ο Άρης δεν μπορεί να μετουσιώσει την υπεροχή του σε ένα δεύτερο γκολ. Είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Ο Πρίτας και κάνει προσποίηση, αλλά δεν υπήρχε κάποιος για να πάρει την μπάλα πίσω του. Πλάγιο για το Λεβαδιακό. Εδώ είναι το κόψιμο του Αβραάμ Παπαδόπουλου στον Τιμπαλά νωρίτερα. Φοβερή επέμβαση σε αυτήν εδώ τη φάση. Στο 63 ο στόπερ του Άρη. Ούτε φάουλ, ούτε τίποτα. Καθαρά κλέψιμο μπάλας. Ήταν... Φάση που ο Άρης έμεινε μπροστά στο σκορ χάρης στον κεντρικό αμυντικό του. Πρίτας ζητάει μπάλα ο Ρέλιο, τον είδε ο Πρίτας, αλλά δεν είναι καλή παλιά του. Θεοδοσιάδης για τον Ρέγες. Περνάει ο Ρέγες, αλλά η μπάλα έχει βγει πλάγιο, δεν προλάβε. Ο Παδόπουλος, μεγάλη παλιά για τον Φελίπε, θα χάσει όπως είναι λογικό τον πιο ψηλό. Άντερσον, Πρίτας για τον Εμπεγλέρα. Ίβιτς, κίνηση από τον Νέτο. Ο Ίβιτς κράτησε την μπάλα. Αουρέλιο, περιμένει την μπάλα ο Αμορόζο. Αουρέλιο έξυπνα όμως, περνάει και πάλι για τον Ίβιτς. Έχει μπροστά τον Ανδράλα. Ο Ίβιτς καθυστερεί. Τώρα θα κάνει τη σέντρα. Ο Άντερσον απομακρύνει πάνω στον Αουρέλιο. Αυτός προτιμά να γυρίσει τον Παπαδόπουλο. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι για τον Νέτο. Κίνηση του Νεμπεγλέρα, ο Νέτο προτιμά τον Πρίτα. Πρίτας γυρίζει και πάλι στον Νέτο. Αμορόζο και Αουρέλιο. Και πάλι ο Αμορόζο για τον Φελίπε. Ποπόφ με το στήθος κατεβάζει για τον Άντερσον. Ποπόφ και πάλι Λεωνάρντο. Επικίνδυνα πράγματα εκεί από τους παίχτες του Λεβαδιακού στην άμυνα. Απομακρύνει ο Ποπόφ πάνω στον Πρίτα, εκεί όπου είναι μόνο ο Ρέγες. Ανδράλας για τον Τιμπαλά, λάθος. Νεμπεγλέρας, μονομαχίες, βγαίνει κερδισμένος. Αμορόζο για τον Κόκε. Τον σπρώξει ο Άντερσον, υπάρχει φάουλ νωρίτερα στο σπρώξιμο στον Νεμπεγλέρα. Όχι, στο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή στον Κόκε. Υπάρχει νωρίτερα φάουλ μακριά από την μπάλα, ενώ έκανε κίνηση ο Νεμπεγλέρας για να υποδεχθεί την παλιά του Αμορόζο. Βρέθηκε στο έδαφος από σπρώξιμο αντιπάλου. Φάουλ για τον Άρη σε καλή θέση. 74 λεπτά, η κατοχή της μπάλας σαφέστατα υπέρ του Άρη. Να δούμε τώρα, είναι και ο Παπαδόπουλος πάνω από την μπάλα. Και ο Ίβιτς και ο Αμορόζο. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα δυνατό σούτ από τον Παπαδόπουλο. Κάτι τέτοιο βλέπω. Έχει πολλούς παίχτες που μπορεί παίρνει φορά ο Αμορόζο. Και ο Αμορόζο, και ο Παπαδόπουλος, και ο Ίβιτς, και ο Ρεμπεγλέρας. Λογικά Αμορόζο.
Στο 74 ο Αμορόζο εκτελεί στα χέρια του Μπλάζιτς στη γωνία που κάλυπτε ο τερματοφυλάκας του Λεβαδιακού. Το βολέ. Μοντόγια έχει δώσει πάρα πολλές μάχες. Παίρνει φάουλα από τον Παπαδόπουλο εδώ. Μηδέν-μηδέν στο 75ο λεπτό. Πανιόνιος και ΠΑΟΚ. Μετά το φάουλ θα πάμε στον μπάγκο του Άρη, γιατί ετοιμάζει αλλαγές ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Να δούμε πρώτα αυτό το φάουλ. Και ο Μπάμπης ο Τενές θα κάνει αλλαγή σε λίγο. Προς το παρόν ο Λεωνάρντο είναι πάνω από την μπάλα για αυτή την στημένη φάση για τον Λεβαδιακό. Είμαστε στο 75. Το Κλεάνθης Μικελίδης 1-0 πάντα από το 50 με τον γκολ του Ίβιτς. Μπήκαμε στο 76ο λεπτό. Λεωνάρντο εκτελεί, βγαίνει ο Κέλεμεν και τελειώνει τη φάση. Τώρα πάμε στον πάγκο του Άρη, στον Τάσο Παγκλατζή. Διπλή αλλαγή για τον Άρη, ο Τόνι Κάλβο και ο Χαβιέ Περάλ Χαβίτο. Θα μάθουμε τώρα ποιοι θα βγουν. Σε λίγο λοιπόν, περαιτέρω ενημέρωση για τις... Λοιπόν, μάθαμε και ποιοι ποδοσφαιριστές θα βγουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε την φάση αυτή. Πέρασε μπάλα. Ο Σέρχιο Κόκε και ο Φελίπε Σανσόν θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα αφήσουν τον αγωνιστικό χώρο για τους Χαβίτο Κάλβο. Οπότε λογικά θα πρέπει να περιμένουμε τον Αμορόζο να πάει στην κορυφή. Ίσως, αλλά θέλει να είναι ξεκούραστοι στο χώρο που θα αφήσουν οι παίκτες του Λεβαδιακού να τους δημιουργήσουν, γιατί είναι και γρήγοροι ταχύτατη και όλα και ταχύτατοι. Και από εκεί πέρα να κάνουν και καλύτερη αμυντική δουλειά, γιατί έχουν μια φρεσκάδα. Αουρέλιο με την μπάλα, πάμε και στον πάγκο του Λεβαδιακού. Μας είπε για κάποια αλλαγή ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, να δούμε αν έχει περαιτέρω ενημέρωση και αυτό. Στέλιο. Όπου ο Κρουπή, επαναλαμβάνω, θα αντικαταστήσει τον Τιμπαλά και περιμένουμε τις οδηγίες που θα δώσει ο Μπάμπης Τενές για να μεταφέρει ο Μιχάλης Κασάπης στο Λεωνάρντο με την είσοδο του Κρουπή. Αναμένουμε. Αλλαγή επιθετικού από τον Λεβαδιακό. Πιο ξεκούραστος ο Ελί Κρουπή. Στην θέση του Τιμπαλά, σε λίγο όλα αυτά. Προς το παρόν ο Φελίπε δεν μπορεί να πάρει την μπάλα από τον Ποπόφ, κάνει και φάουλ. Στον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού. Τώρα οι αλλαγές. Θα δούμε. Τον Χαβίτο θα είναι ο πρώτος που θα μπει στο μάτς στη θέση του Φελίπε. Οι αλλαγές αυτές για τον Άρη. Στο 77. Και με το 20 ο Χαβίτο θα πάρει τη θέση του στο παιχνίδι. Φελίπε που είχε την ευκαιρία να κλειδώσει την νίκη για τον Άρη στο 63, αλλά το σούτ που έκανε απέναντι από τον Μπλάζιτς έφυγε out. Εκείνη ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Άρη μαζί με την κεφαλιά του Ίβιτς στο 56, μετά το 1-0 από τον Σέρβο στο 50 λεπτό. Αυτές ήταν οι ευκαιρίες του Άρη για να κλειδώσει το μάτς. Και θα φύγει και ο Κόκκι από το παιχνίδι για να πάρει τη θέση του ο Τόνι Κάλβο. Κόκκι που αποθεώνεται από τον κόσμο στο Κλεάνθης Μικελίδης. Είχε την assist στο γκολ του Ίβιτς. Φεύγει ένας Ισπανός, μπαίνει ένας άλλος Ισπανός από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, ένα μεγάλο ταλέντο, διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Νέων. Ο Τόνι Κάλβο δεν φεύγει, ο Τιμπαλά θα φύγει, ο Λεωνάρντο από το παιχνίδι για να πάρει τη θέση του ο Ελί Κρουπή. Φεύγει ένας σημαντικός παίχτης για το Λεβαδιακό. Δεν ξέρω αν είναι κούραση, πάντως είναι... Ήταν μέχρι στιγμής πολύτιμη η προσφορά του Λεωνάρντο. Από ό,τι φαίνεται θα ρισκάρει ακόμα περισσότερα από ό,τι δείχνει. Γιατί παίζει δίπλα στο Μοντόγια. Ο Τιμπαλά παίζει αριστερά και ο Ρέγιος δεξιά. Ο Άρης έβαλε δύο ξεκούρα στις πλευρές να μαρκάρουν τα μπακ που βγαίνουν και στην κόντρα με την ταχύτητα που διαθέτουν να δημιουργήσουν προβλήματα στο Λεβαδιακό. Και έβαλε τον Αμορόζο κορυφή. Πάει δεξιά ο Χαβίτο, αριστερά ο Κάλβο. 9 γκολ από τους μέσους του Άρη με το σημερινό του Ίβιτς. Να δούμε τον Τόνι Κάλβο. Κίνηση από τον Χαβίτο, προτιμά τον Αμορόζο. Αναγκάζεται να ανοίξει την μπάλα. Τρέχει ο Τιμπαλά. Προλαβαίνει ο Τιμπαλά που έχει πάει
στην θέση που ήταν ο Λεωνάρντο στο γήπεδο. Ο Κρουπί έχει πάει δίπλα στον Μοντόγια. Τελειώνει το μάτς, ρισκάρει ακόμα περισσότερο. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή... Τώρα είναι δύο κορυφή και δύο από τα πλάγια σχεδόν. Τέσσερις στην επίθεση είναι και μόνο δύο στη μέση. Θεοδοσιάδης. Παλιά του είναι για τον Κρουπί. Σε σωστή θέση ο Γιάχιτς. Λάθος του Κάλβο. Ρέγες. Πάω από τον Πρίτα. Δίνει και το χέρι ποτικά στον Ρέγες. 80 λεπτό. Πάντα 1-0 από το 50 με τον γκολ του Ιβίτς. Άντερσον. Ανδράλας. Παλιά του για τον Μοντόγια. Καλύπτεται αυτή τη φορά. Μοντόγια προσπαθεί να φέρει την μπάλα για να σουτάρει. Συνεχίζει να κρατάει πάντως. Ρέγες. Κλείστηκε από τρεις παίχτες του Άρη. Σέντρα του Θεοδοσιάδη. Εκεί όπου είναι ο Κρουπί. Μακριά ο Γιάχιτς. Χαβίτο με τον Ποπόφ. Χαβίτο που προφανώς άκουσε τον Νέτο. Να του φωνάζει, προσπάθησε να του περάσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Πλάγιο έτσι κέρδισε τον Άρη. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Νέτο. Αμορόζο δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Πρίτας. Όπως. Και όπου τρέχει ο Χαβίτο. Μπάλα καταλήγει στον Ποπόφ. Μπαλιά του για τον Μοντόγια. Ο Παπαδόπουλος γλίστρησε. Μπαλιά είναι για τον Κρουπί. Δεν υπάρχει γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Γερμανάκος. Και αυτή τη φορά καλύπτεται ο παίκτης του Λεβαδιακού από τον Αουρέλιο. Αυτή τη φορά η μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν θα μετρήσει για τον Λεβαδιακό. Εδώ είναι το offside, 3 για κάθε ομάδα. Η φάση αυτή στο 81. Γρήγορη σκέψη από τον Μοντόγια σε αυτή τη φάση. Ο Μοντόγια είναι κίνδυνος θάνατος. Παλεύει όλες τις φάσεις. Είναι πολύ καλός επιθετικός και το περισσότερο διάστημα και αμυντική δουλειά έκανε και ήταν μόνος του. Να δούμε εδώ τον Χαβίτο. Καλά το σκέφτηκε για τον Νέτο, αλλά δεν πέρασε η παλιά του. Την παλά. Πίσω ξεκίνησε δεξιά, πήγε δίπλα στην επίθεση. Τώρα έχει πάει αριστερά, έχει τρέξει πάρα πολύ κι αυτός. Νέτο, Πρίτας. Κοντά του ο Ίβιτς, ο Πρίτας προτιμά τον Νέτο. Ξανά Πρίτας. Νέτο. Χαβίτο. Ίβιτς. Και πάλι για τον Χαβίτο. Ο Νέτο έχει αφήσει την πλευρά του. Δεν είναι συνηθισμένο να βρίσκεται εκεί, δεν ήξερε τι να κάνει. Γύρισε στον Πρίτα, Ίβιτς. Αμορόζο και Πρίτας. Καλή κυκλοφορία από τους γηπεδούχους. Χαβίτο κρατάει μπάλα. Ο Αμορόζο βέβαια είναι εκτός περιοχής τώρα. Δεν υπάρχει κάποιος στην περιοχή. Ακριβώς, δεν υπάρχει κορυφή κανένας. Μπάλα έρχεται στον Κάλβο. Ποιος ανοίγει ωραία στον Εμπεγλέρα. Τώρα πλησιάζει στην περιοχή ο Αμορόζο. Αουρέλιο θα γυρίσει την μπάλα. Αμορόζο την ευκαιρία. Όχι, δεν θα γίνει το 2-0 γιατί ο Άντερσον ήταν στην κατάλληλη θέση για να σώσει την ομάδα του. Πολύ ωραίο συνδυασμός καταρχάς. Πολύ καλή σέντρα. Βρέθηκε εκεί που θα έπρεπε να βρει. Βρεθεί ο Αμορόζο. Καλό τελείωμα έκανε. Δεν υπολόγισε βέβαια το πόδι του αντιπάλου. Εξίσου σπουδαία και αντίδραση του αμυντικού με του Παπαδόπουλου. Φοβερή, ναι, φοβερή προσπάθεια του αμυντικού που έσωσε ένα σίγουρο γκολ. Κόρνερ για τον Άρη. Εκτελείται. Κεφαλιά του Παπαδόπουλου θα φύγει μακριά από την εστία του Μπλάζιτς. Η ευκαιρία του Άρη με τον Αμορόζο στο 83. Πολύ περισσότερες συγκινήσεις έχει το δεύτερο ημίχρονο, καλύτερη μπάλα, κατοχή μπάλας, πάσες, πιο γρήγορο παιχνίδι, είναι διαφορετικό το παιχνίδι. Το είχαμε πει και από το πρώτο ημίχρονο ότι ένα γκολ θα άλλαζε την εικόνα του μάτς. Εδώ και ώρα ρισκάρει ο Λεβαδιακός. Τώρα Ουρέλιο επικίνδυνα πίσω, έχει γυρίσει την μπάλα. Παίζεται λέει ο κύριος Γερμανάκος, ο Κέλεμεν μάζεψε την μπάλα. Και εδώ θα μπορούσε να σφυρίξει ο διαιτητής κάποιο έμεσο, γιατί νομίζω ήταν καθαρό γύρισμα του Αουρέλιο στον τερματοφύλακα.
Στο 84 είμαστε. Πρίτα στο φάουλ. Ίβιτς. Πρίτας και πάλι. Ο Αουρέλιο περιμένει την μπάλα. Προτιμά τον Κάλβο. Ο Αουρέλιο πάνω στη γραμμή. Ο Κάλβο προς ποιήσεις κρατάει ωραία την μπάλα. Πρίτας. Ξανά για τον Κάλβο. Ο οποίος έχει χώρο. Γύρισε. Βλέπει εστία. Σουτάρει. Μπάλα φεύγει δίπλα από το τέρμα του Μπλάζιτς. Στο 85 έχουμε φτάσει. Εδώ είναι η ευκαιρία του Αμορόζο. Και όπως με ενημερώνει ο Παναγιώτης Μπογιατζής από το ΒΑΝ, άλλαξαν 22 φορές την μπάλα οι παίκτες του Άρη πριν καταλήξουμε εδώ στην κεφαλιά του Αμορόζο. Πανιώνιος ΠΑΟΚ στο 0-0, 5 λεπτά πριν το τέλος. Αδράλας, Ζησόπουλος. Τέσσερις παίκτες στην ευθεία στην επίθεση για τον Λεβαδιακό. Την μπαλά. Ο Ρέγες απέναντι δεν τον έχει δει κανείς. Ο Μοντόγια συνεχίζει τις μάχες, απομακρύνει ο Γιάχιτς. Φάουλ υπέρ του Άρη που κάνει ο Άντερσον. Περισσότερο ρεπορτάζ από τον αγώνα. Καλύτερα στιγμιότυπα όπως και ρεπορτάζ από όλα τα παιχνίδια της πρώτης εθνικής αύριο. Στην αθλητική Κυριακή, στην ελληνική τηλεόραση. Παλιά του Γιάχιτς, ο Νέτο ήδη γύριζε στην άμυνα. Ο Άντερσον καλύπτει, τρέχει ο Χαβίτο, αλλά την μπάλα γεννιά out. Πάντα στο 1-0 από το 50 λεπτό με τον γκολ του Ίβιτς, η ομάδα του Σαμπάγεβιτς προηγείται. Ο Σέρβος συνεχίζει να δίνει οδηγίες. Πάμε λίγο από τους δύο πάγκους, 5 λεπτά πριν το τέλος. Πάμε στον Τάσο Πακλατζή. Τάσο. Οι οδηγίες αφορούν στους αμυντικούς κυρίως ποδοσφαιριστές αλλά και στους ανασταλτικούς μέσους, γιατί θέλει 4 λεπτά κανονικής διάρκειας αγώνα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι σύν τις καθυστερήσεις. Θα υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης και ο Μπάκεβιτς, επειδή έχει δει παιχνίδι να χάνεται με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ακριβώς, να στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων θέλει να κρατήσει εγρήγορση τους ποδοσφαιριστές του, να μην χαλαρώσουν, καθώς το παιχνίδι, το σκορ μάλλον, είναι πολύ ρεύστο. Βλέπουμε εμείς ότι κέρδισε με 2-0 τα τρία του τελευταία παιχνίδια εντός ο Άρης. Αμορόζο κρατάει μπάλα, ψάχνει τον Νεμπεγλέρα, ο Πρίτας κερδίζει τη μάχη. Νεμπεγλέρας έρχεται δυνατά ο αρχηγός του Άρη και παίρνει την μπάλα και συνεχίζει την προσπάθειά του, απέφυγε τον Κρουπί. Νεμπεγλέρας ανοίγει στο Χαβίτο. Αυτός με τον Ποπόφ. Χαβίτο προσπαθεί να περάσει κάθετα και πάλι για τον Νεμπεγλέρα. Έχασε την μπάλα. Ποπόφ στην αντεπίθεση για τον Λεβαδιακό. Ανοίγει το κοντρόλ. Θα τελειώσει τη φάση ο Πρίτας. Και έρχεται ο Χαβίτο πιο γρήγορος από τον Ζησόπουλο. Να πάρει την μπάλα. Η μπάλα βγήκε πλάγιο τελικά. Πάμε στον πάγκο του Λεβαδιακού τώρα να δούμε τι λέει ο Μπάμπης Δενέ στους παίχτες του λίγο πριν το τέλος του μάτς. Στέλιος Σιδηρόπουλος. Ηλία, σε λίγο η φωνή δεν θα μπορεί να βγαίνει από το στόμα του Μπάμπη Τενέ, γιατί από την έναρξη της αναμέτρησης παροτρύνει, όπως έχουμε πει συνέχεια, τους παίχτες του. Και το ρόλο αυτό τον υπομίζεται ο Μιχάλης Κασάπης. Τον ακούτε, μεταφέρει τις οδηγίες. Υπάρχουν και συνεχείς διαμαρτυρίες, Ηλία και Γιάννη, προς τον τέταρτο για κάποια σφυρίγματα του κ. Γερμανάκου. Εδώ είναι ο Μιχάλης Κασάπης, στον πάγκο του Λεβαδιακού. Φωνάζει και αυτός. Προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίχτες του Λεβαδιακού και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς που ετοιμάζει. Μια αλλαγή ακόμη, ο Τιάγο Ζεντίλ. Αν προλαβα να δω καλά, θα μπει στο μάτς. Τόνι Κάλβο συνεχίζει την προσπάθειά του ανάμεσα σε τρεις. Τόνι Κάλβο δεν μπορεί να πάρει όλες τις κόντρες. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Όπως με ενημερώνει ο Τάσος Πακλατζής, σε λίγο Αμορόζο θα δώσει τη θέση του στον Τιάγο Ζεντίλ. Προς το παρόν ο Μοντόγια για τον Ανδράλα. Ο Ρέγες δεν συνεννοείται με το συμπαίκτη του. Η φάση τελειώνει εκεί. Έχουμε φτάσει στο 89. Άρης Λεβαδιακός 1-0 με τον γκολ από το 50 του Ίβιτς. Τώρα η αλλαγή. Ο Αμορόζο θα φύγει από την αναμέτρηση, θα αποθεωθεί και αυτός. Και αυτός πρόσφερε πάρα πολλά απόψε. Χειροκροτείται ο Βραζιλιάνος, δίνει τη θέση του στον Τιάγο Ζεντίλ. Η τριάδα της επίθεσης που ξεκίνησε το παιχνίδι, αντικαθίσταται. Μπαίνει λοιπόν ο Τιάγο Ζεντίλ,
Μπήκε ο Κάλβο στη θέση του Κόκκι, ο Χαβίτο στη θέση του Φελίπε. Ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές πλέον και για τις δύο ομάδες. Ο Ρέγες δεν μπορεί να περάσει τον Αουρέλιο. Φάουλ από τον Τιάγο Ζεντίλ στον Παρασκευά Έδη, θα το αφήσει για τον Άντερσον. Αυτός θα γεμίσει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του μάτς. Κεφαλιά από τον Τιμπαλά, ο Πρίτας όπως μακριά. Χαβίτο με τον Άντερσον, κέρδισε ο αμυντικός του Λεβαδιακού Ποπόφ. Πολύ όμορφο παιχνίδι στο Κλεάνθης Βιχελίδης. Μαλλιά του Ποπόφ πάνω στον Νεμπεγλέρα. Αλλάζει με τον Πρίτα αυτός. Δεν κάνει κοντρόλ εδώ, αλλά συνέχισε να μονομαχεί και έστειλε την μπάλα στον Αουρέλιο. Κάλβο. Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σε λίγο θα μπούμε στις καθυστερήσεις. Λάγιο για τον Λεβαδιακό. Από εδώ και πέρα παίζουμε τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Θεοδοσιάδης, Ρέγες, χάνει από τον Πρίτα και αυτός και ο Νεμπεγλέρας έχουν δώσει πάρα πολλές μάχες στη μεσαία γραμμή, κυρίως μετά το 1-0. Εκεί άρχισε η πολλή δουλειά για τα δύο αμυντικά χαφ του Άρη και τώρα όλοι οι παίκτες στην περιοχή του Κέλεμεν. Γι' αυτό το φάουλ θα εκτελέσει ο Παρασκευαΐδης. Δεν υπάρχει παίκτη του Άρη μακριά από την περιοχή του Κέλεμεν. Εκτελεί ο Παρασκευαΐδης. Άντερσον δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά και τώρα ευκαιρία για αντεπίθεση για τον Άρη. Ο Χαβίτο όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Την μπαλά χάνει από τον Τιάγο Ζεντίλ και κάνει και φάουλ. Εδώ είναι ο την μπαλά, συμπληρώθηκε το 1 από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Σιγά σιγά τώρα οι παίκτες του Άρη είναι αυτοί που θέλουν να κερδίσουν. Οπωσδήποτε. Και αλλαγές περισσότερο ήταν να κερδίσει μια φρεσκάδα. Δεν άλλαξε με τις θέσεις τίποτα. Πρίτας. Μια παλιά στο πουθενά. Ο Άντερσον όμως ταλαιπωρεί την μπάλα εκεί. Ανδράλας. Ρέγες. Ξανά για τον Ανδράλα. Ψάχνει λίγο χώρο για να περάσει την μπάλα. Κάνει λάθος. Φάουλ όμως από τον Τιάγο Ζεντίλ που θα σουτάρει και θα δεχθεί την κάρτα από τον διαιτητή. Τρίτη κάρτα στο μάτς, μία έχει ο Λεωνάρντο, μία ο Μοντόγια και η πρώτη σε παίχτη του Άρη είναι στον Ζεντίλ. Χρόνος περνάει φυσικά, συμπληρώθηκαν τώρα τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Τελευταίο λεπτό του μάτς, πάντα στο 1-0. Όλοι οι παίχτες και πάλι στην περιοχή του Κέλεμεν. Θα γεμίσει ο Παρασκευαΐδης. Ο Παπαδόπουλος βγαίνει αποφασιστικά και απομακρύνει. Τρέχει ο Χαβίτο. Μήπως προλάβει, δεν τα καταφέρνει. Τελεί γρήγορα ο Ποπόφ. Κρουπί. Κακό κοντρόλ. Κερδίζει τις κόντρες. Αλλά η επικίνδυνη η προβολή του. Κάνει φάουλ. Χάνεται μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Λεβαδιακού για να απειλήσει τον Κέλεμεν. Τα δευτερόλεπτα περνούν. Δύσκολο να αλλάξει κάτι. Απομένει πολύ λίγος χρόνος. Πολύ λίγος χρόνος πλέον. Ο Κέλεμεν σιγά σιγά θα επαναφέρει. Νομίζω ότι με το φάουλ του Κρουπί τελείωσαν όλα για τον Λεβαδιακό, ο οποίος έκανε μία γενναία προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε να πάρει βαθμό από το απόψινο ματς. Ο Άρης θα κερδίσει τον Λεβαδιακό 1-0 χάρη στον γκολ του Βλάντα Νίβιτς από το 50 λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς ρυθμό στο παιχνίδι. Ακολουθήθηκε από ένα εντυπωσιακό δεύτερο 45 λεπτό ανάμεσα στις δύο ομάδες με πολλές ευκαιρίες. Ένα γκολ του Ίβιτς που άλλαξε το παιχνίδι. Και ο Άρης πήρε ακόμη μια νίκη εντός έδρας, τέταρτη συνεχόμενη. Thank you.
Φελίπε, ο οποίος έχει την ευκαιρία αν γυρίσει τον Κόκε, θα το κάνει. Ο Κόκε κάνει την ευκαιρία για να κάνει το 1-0 στο 7ο λεπτό. Την μπαλά πολύ ωραία κάθετα. Βγαίνει στην φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό με τον Ανδράλα. Μπιάχιτς κρατάει την μπάλα, Λεωνάρντο. Η παλιά του είναι για τον Τιμπαλά. Είναι καλή η παλιά του, περνάει από τον Αουρέλιο. Ο Αουρέλιο όμως που επανέρχεται στη φάση δεν μπορεί να τα βάλει με τον Τιμπαλά και πάλι ο Κέλεμεν κρατάει το 0. Τρίτο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Με πάσα εκτελεσμένο. Αμορόζο γυρίζει και κάνει και τη σέντρα. Ευκαιρία ο Πρίτα στην κεφαλιά. Εκτελεί ο Φελίπε. Μπάλα περνάει από τον Ίβιτς. Μέσα στην περιοχή ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα. Σέντρα του Νεμπεγλέρα. Ο Αμορόζο στην κίνηση. Καλή σκέψη, καλή εκτέλεση, αλλά ο Μπλάζιτς ήταν σε καλή θέση και μάζεψε. Θα δούμε το λάθος εδώ που γίνεται. Ο Κόκε στην περιοχή γυρίζει την μπάλα. Έψαξε τον Αμορόζο. Σε καλή θέση ο Θεοδοσιάδης απομάκρυνε. Ωραία ο Αμορόζο. Περνάει ο Κόκε. Ευκαιρία με τον Ίβιτς για το 1-0. Γκολ για τον Άρη. Στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Βλάνταν Ίβιτς. Θα δούμε εδώ. Κόκε και ο Ίβιτς φυσικά δεν είναι σε θέση offside. Ο Φελίπε είναι εκτεθειμένος, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την φάση. Ξανά ο Αμορόζο. Ο Κόκε πολύ ωραία και η εκτέλεση του Ίβιτς για το 1-0 για τον Άρη απέναντι στο Λεβαδιακό. Άψογο πλασέ. Φελίπε εκτελεί με πάσα για τον Κόκε. Φελίπε και πάλι. Σέντρα κεφαλιά του Ίβιτς και η μπάλα δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Καλή μπάλα για τον Τιμπαλά, δεν βγαίνει ο Κέλεμεν. Ο Τιμπαλά πλησιάζει στην περιοχή και έξοχη επέμβαση από τον Παπαδόπουλο και μάλιστα προλαβαίνει και την μπάλα πριν βγει κόρνερ. Ο Φελίπε για τον Αμορόζο. Ωραία ξανά για τον Φελίπε. Θα κρατήσει την μπάλα, ευκαιρία για τον Άρη. Πλασέ out στο 63 από τον Φελίπε. Λεωνάρντο σκάβει για τον Μοντόγια. Ευκαιρία για τον Λεβαδιακό, η μπάλα out. Είναι καθαρά offside ο Μοντόγια. Παρ' όλα αυτά η φάση συνεχίστηκε. Παλιά του για τον Μοντόγια, ο Παπαδόπουλος γλίστρησε. Παλιά είναι για τον Κρουπί. Δεν υπάρχει γκολ, έχει σφυρίξει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Γερμανάκος. Και αυτή τη φορά καλύπτεται ο παίκτης του Λεβαδιακού από τον Αουρέλιο. Μπάλα έρχεται στον Κάλβο. Ποιος ανοίγει ωραία στον Εμπεγλέρα. Τώρα πλησιάζει στην περιοχή ο Αμορόζο. Αουρέλιο θα γυρίσει την μπάλα. Αμορόζο την ευκαιρία. Όχι, δεν θα γίνει το 2-0 γιατί ο Άντερσον ήταν στην κατάλληλη θέση για να σώσει την ομάδα του. Βεβαίως για όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις υπάρχει ο καθηγητής διαιτησίας, ο κ. Γιάννης Λόβελος. Αμέσως μετά την. Για μας, έξι παιχνίδια δύσκολα. Η εμφάνισή μας είναι ελπιδοφόρα, όμως χρειάζεται και νίκη. Χρειάζονται και νίκες. Και αυτό το παιχνίδι που έρχεται με την Καλαμαριά φαντάζει σαν τελικός. Συγχαρητήρια στον Άρη για την νίκη του. Και είπα και στα παιδιά τα δικά μας ότι η προσπάθεια ήταν αρκετά καλή. Και ελπίζω να έχει και συνέχεια. Θέλω να πω ότι είχαμε σταθερότητα περισσότερα από κάθε άλλη φορά σε έναν τύπο ο οποίος προσπαθούσε περισσότερα με κλειστή άμυνα να βγει μπροστά με την κόντρα. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Κάποια στιγμή σε τέτοια περίπτωση φοβήθηκα να μην πληρώνουμε. Όπως σε δύο περιπτώσεις μπορούσε ο Λεβαδιακός να βάλει γκολ. Εγώ θέλω να σταθώ στη δική μου την ομάδα. Όταν παίζεις με στο Χαριλάο δεν θα κάνεις 10 ευκαιρίες, θα κάνεις 2-3 καλές ευκαιρίες. Αυτές τις κάναμε. Δεν τις εκμεταλλευτήκαμε, θέλαμε να μπούμε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Εκεί πρέπει να σκοράρεις, γιατί παίζεις με τον Άρη στο Χαριλάο. Δύσκολα ήταν και πριν το παιχνίδι με το Άρης. Αλλά τώρα έχουμε 6 παιχνίδια, 6 τελικός. Έχουμε 3 παιχνίδια μέσα. Με Απόλλου Καλαμαριά, Βέγα και έχουμε και το Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, 4. Μπορούμε να πάρουμε κάποιες παιχνίδια να μείνουμε στην κατηγορία. Όταν πλησιάζουμε στο τέλος του πρωταθλήματος, κάθε αντίπαλος προσπαθεί να πάρει από οποιαδήποτε έδρα βαθμούς. Έτσι και ο Λεβαδιακός σήμερα ήταν πολύ επικίνδυνος, αλλά
τέλος καλό και όλα καλά. Καταφέραμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Αυτή είναι η κέντρη όλη των αριστερών επιθέσεων, Σάκη. Μας δίνει ένα προβάδισμα. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος και κρατάμε μια απόσταση ασφαλείας, σίγουρα έχουμε τον πρώτο λόγο. Il prossimo partito è jugar contro un equipo con tanta chance di ganare il campionato e vamos aí tentar dificultar la conquista deles. Σήμερα κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλά. Στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Συνολικά η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Τώρα το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ είναι μια ομάδα που πάει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τους δυσκολέψουμε ώστε να καταφέρουν αυτό το στόχο τους. Στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος και ΠΑΟΚ.